Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, Τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM. Ο κύριος Θανάσης Πολίτης στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιάννης Τσιράπης στο production. Η Εύη Γιώτη και Έλλη Βατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Με πολλά σπουδαία και ενδιαφέροντα, φυσικά με πάρα πολύ Europa League το οποίο θα σχολιάσουμε και με τα καλύτερα λουκάνικα ζουμαγιά στην πόλη, τα οποία τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τις γιορτές, για εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα ζουμαγιάς. Πάμε στον Παναγιωτάκη, τα γνωρίζετε σίγουρα. Όσοι δεν τα ξέρετε, σας τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Λουκάνικα ζουμαγιάς Παναγιωτάκης Βασιλέως Γεωργίου 12. Απέναντι με τη στάση Ευζώνων, γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Έχουμε 4 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πλατανιά. Γράφετε Α1, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνει στο 54-344. Γιατί πιστεύω, ρε Κωστή, ότι θα στείλουν περισσότεροι από ό,τι στείλανε χτες. Ήταν καμιά τριανταριά χτες που στείλανε για το παιχνίδι με την Λίμπερετς. Προχτές ή χτες. Δεν κατάλαβα τι θες να πεις. Γιατί πιστεύω ότι σήμερα θα στείλουν περισσότεροι μηνύματα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πλατανιά. Μετά τη νίκη τη χθεσινή και την πρόκριση. Εγώ δεν ξέρω τι να σου πω, ρε Γρηγόρη. Δεν συμφωνείς? Δεν συμφωνώ. Μην κάνεις πολύ έτσι. Τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ? Μην κάνεις πολύ έτσι. Γιατί, παλικάρι μου? Μην κάνεις πολύ έτσι. Γιατί εγώ? Γιατί, ρε φίλε μου, την πέσανε κάτι τύποι που δεν θες να την πέσουν. Τι την πέσανε? Light, πολύ light. Και τι είπανε, ότι? Την επόμενη φορά θα είστε και οι δύο. Πού? Όταν θα βρεθούν κοντά μας. Δεν κατάλαβα. Ούτε κι εγώ κατάλαβα. Θα βρεθούν ποιοι κοντά μας. Θα μας τα κάνουν αγκαλιές, αγκαλίτσες. Ναι. Ήταν λίγο. Ποιοι είναι αυτοί, τι είναι αυτοί. Γιατί πρέπει να με ενδιαφέρει, ξέρεις τι με ενοχλούσε. Τι σε ενοχλούσε? Δεν με ενοχλήσε ότι ήταν η σωματική του διάπλαση μεγάλη. Ναι. Είχαν και ακονισμένα δοντάκια. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Όρκλεο μας την πέσανε. Άστο. Πόσο κοστίζει μια σφαίρα, ξέρεις? Ρε, ποια σφαίρα τώρα, σου λέω ότι αρμαντωμένη είναι. Α, δεν είναι τυχαία. Σιγάρε. Έχει το νου σου. Σιγάρε. Έχει το νου στο λόγο στον αέρα. Σοπαρε μεγάλη. Μου το είπαν ελληνικά, μην αρχίσουν τα γαλλικά. Δεν είμαστε για ξένες γλώσσες. Σοπαρε. Έξυπνο παιδί. Αυτοί έρχονται και εδώ, δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν είναι. Ο κύκλος σου, Προφεσιονάλ. Προφεσιονάλ ο κύκλος. Δεν είναι δικός μου κύκλος. Για ανοίγουν σπίτια, τι κάνουν? Βαράνε κόσμο, τι κάνουν? Όχι. Χειραψίες. Είναι που δεν ξέρουν την πόλη. Δίνουν χειραψίες. Δεν ξέρουν την πόλη, καημένη. Λοιπόν. Ναι. Σο. Έχεις ενημερωθεί για τα προγράμματα που φορούν την επιχειρηματικότητα? Δεν κατάλαβα τι είπες. Λοιπόν, αν είσαι άνεργος, πτυχιούχος ΑΕΗ ή ΤΕΗ, αν είσαι άνεργος χωρίς πτυχίο, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, το ΕΣΠΑ επιδοτεί το 100%, το 100% όπως τα ακούτε, του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Ναι. Έχεις μικρή επιχείρηση και θέλεις μηχανήματα εξοπλισμού και άλλα. Το ΕΣΠΑ σε επιδοτεί μέχρι 50%. Γνωρίζεις ότι ο αναπτυξιακός νόμος δίνει επιδοτήσεις ως 55% για πολλούς τομείς οικονομίας? Ναι. Ενημερωθείτε γιατί είναι ευκαιρία ζωής, οι προθεσμίες λήγουν σύντομα. Στείλτε SMS στο 54344 γράφοντας Α2 κενό, ΕΣΠΑ, το ονοματεπώνυμό σου και σύντομα ένας δικός μας άνθρωπος θα επικοινωνήσει μαζί σας. Ναι. Γιατί είναι ευκαιρία ζωής για μια επιδότηση για προγράμματα τα οποία τελειώνουν πάρα πολύ σύντομα. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή είναι μεσημέρι, να πω ότι αν πεινάς, σε καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο στον κόσμο του Deliveras.gr. Ναι. Το ελληνικό online delivery μόνο στο deliveras.gr θα βρείτε αποκλειστικές προσφορές αφού η εταιρεία. Τι αποκλειστικές? Αποκλειστικές προσφορές. Ναι. Αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Ναι. Μπες στο deliveras.gr και βρες όλες μα όλες τις προσφορές. Τελείως. Τέλος. Λοιπόν, να δω λίγο τι γίνεται στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι. 0-0 είναι, παιδιά, εσάς όλο με την γκέν και δεν βλέπω να κινείται φίλο, δεν υπάρχει και λόγος. Λοιπόν, αρχίζουν και έρχονται για τον ΠΑΟΚ.
Πρώτο μήνυμα περίεργο, δεν το συνηθίζετε. Από τον Αλέξη, ευχαριστούμε για το διπλό της καραντίνα. Δυστυχώς μας τα χάλασε η Πλεζέν, η Βιέννη. Η Αύστρια αυτοκτόνησε, φίλε μου. Η Αύστρια αυτοκτόνησε. Από τη στιγμή που δεν κέρδισε μέσα στην Πλεζέν και έχασε από 10 παίκτες, αποκλείστηκε. Ναι. Τι έγινε? Λέγε. Και τι θες να κάνεις? Θέλω να βγάλω μια κοπέλα να μιλήσει για ένα σοβαρό θέμα. Να μιλήσει. Θα μου πεις για ποιο θέμα? Ναι. Να έχω... Είναι ιατρικό θέμα και έχει ενδιαφέρον. Θα είναι αδερφή του Άρη του Παναγιωτήδη. Του παλιού συναδέλφου μας. Συναδέλφου. Τι παλιού? Παλιού συναδέλφου. Στην Έρτη. Ναι, είναι αντίπαλος τώρα. Παραμένει συνάδελφος. Όχι, είναι αντίπαλος. Το ότι δουλεύει σε άλλο μέσο δεν το κάνει αντίπαλος. Είναι αντίπαλος, δεν είναι συνάδελφος. Βγάλτε αυτά από το μυαλό σου. Τι συμπλέγματα είναι αυτά που έχει? Συμπλέγματα έχει. Υπάρχει κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα υγείας? Ναι, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Βγάλει την κοπέλα εδώ να μιλήσει. Άντι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είσαι αδερφή του φίλου μας, του Άρη του Παναγιωτήδη. Έτσι, είμαι η αδερφή του φίλου σου, του Άρη. Και έχεις μπλέξει με το Μακεδονία Παλάς. Έχω τώρα, μπλέξει καλά όμως. Ο κακεντρεχής οπαδός θα πει: ο Άρης ο Παναγιωτήδης διόρισε την αδελφή του στο Μακεδονία Παλάς. Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι. Εσύ όμως δεν έχεις κάνει κάτι τέτοιο. Πες μας τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα, τι θα γίνει αύριο? Λοιπόν, αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ έχουμε μία δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μαζί με την πρωτοβουλία των Be My Hero, γίνω ήρωάς μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό, λοιπόν, μαζεύουμε εθελοντές δότες μυελού των οστών μόνο με μία μπατονέτα. Ουσιαστικά παίρνουμε σάλιο με μία μπατονέτα από τον κόσμο, η οποία πρέπει να είναι από 18 έως 50 ετών, και μετά αν κάποιος είναι συμβατός, τότε ειδοποιείται για τη δωρεά και αμέσως μετά με μία απλή μέθοδο παρόμοια με της αιμολυψίας γίνεται δότης. Γιατί δωρεά μιλάμε? Μυελού των οστών. Μάλιστα. Είναι ουσιαστικά για ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο του αίματος και χρειάζονται μεταμόσχευση. Από λευκημίες δηλαδή. Από άλλο καρκίνο του αίματος. Λευκημία είναι ο καρκίνος του αίματος. Είναι διαφορετικό πράγμα. Λευκημία δεν είναι? Λευκημία, λεμφώματα και τέτοια. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Επειδή δυστυχώς η τράπεζα, η εθνική δεξαμενή είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά στην Ελλάδα. Θέλω να μου πεις, Άντι, και ο Γρηγόρης και εγώ, επειδή δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω αν ο Γρηγόρης το ξέρει, εγώ πάντως δεν το ξέρω. Ναι. Μπορεί να φοβηθούν να πούνε τι είναι αυτό, μήπως έχω πρόβλημα. Ήταν η ερώτησή μου. Υπάρχει, δηλαδή, αυτό. Πες ότι ο Γρηγόρης. Έρχομαι εγώ, από ό,τι κατάλαβα, παίρνετε από το σάλιο και μπορείτε να καταλάβετε. Αν είσαι άπιοτο. Ναι, αν είσαι από 18 έως 50. Και άπιοτο πρέπει να είσαι. Ναι. Ναι, και δεν έχεις νοσήσει από καρκίνο, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή ο κόσμος ο πολίτης δεν το γνωρίζει και ξέρεις ότι ό,τι δεν γνωρίζουμε έχει την ανησυχία του αγνώστου, το φόβο, μας τρομάζει. Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι με πρώτους εμάς, γιατί δεν το γνωρίζω πραγματικά, είναι μια διαδικασία ανώδυνη. Λοιπόν, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος βρίσκεται να είναι συμβατός. Τι τον κάνουν αυτό τώρα? Τον ειδοποιούν καταρχήν για τη δωρεά, ότι ξέρετε είσαστε συμβατός, αν ακόμα ενδιαφέρεστε να γίνετε δωρητής. Και εφόσον ενδιαφέρεται ακόμα, η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη, ανώδυνη και ακίνδυνη. Και πες γίνεται τι μια είναι μέθοδο, ναι, παρόμοια με αυτή της απλής αιμολυψίας. Δεν έχει να κάνει με επεμβάσεις, δεν έχει ή να όπως κάνει... Ή όπως αυτή με τα αιμοπετάλια που είναι απλά λίγο πιο χρονοβόρα. Είναι αίμα, από το χέρι αίμα. Είναι πάρα πολύ απλό και ο κόσμος δεν το γνωρίζει δυστυχώς και γι' αυτό προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όλο και περισσότερο κόσμο. Φυσικά αύριο στην εκδήλωση θα είναι και άνθρωποι του Be My Hero, ειδικοί ενημερωμένοι εθελοντές, οι οποίοι θα μπορούν να δώσουν και πληροφορίες στον κόσμο. Άντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τι ώρα είναι αυτό καταρχήν? Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στην αίθουσα Καλλιόπη στο Μακεδονία Παλάς. Καλλιόπη. Καλλιόπη. Στο Μακεδονία Παλάς έχει αίθουσα που τη λένε Καλλιόπη. Έχει και αίθουσα που τη λένε Αλέξανδρος. Ναι. Ακριβώς. Λίγο πριν κλείσουμε λοιπόν για την ανακαίνιση, θέλουμε να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ανθρώπου. Πολύ καλά έκανες. Αυτό, συγγνώμη Άντι που σε διακόπτω, ναι, μου θυμίζει το διαφημιστικό σποτ των δωρητών οργάνων με τον τύπο ο οποίος πήγαινε και το ρωτάει ο γιατρός του τι γνώμη έχεις. Επειδή οι περισσότεροι δεν νιώθουμε, να το πω έτσι απλά, όταν ναι, δεν έρθει στο δικό μας το σπίτι το πρόβλημα. Έτσι είναι, τον πρόλογο, έτσι να πούμε τίποτα. Λέω ότι αυτό το οποίο
κάνετε σαν ενέργεια είναι σπουδαίο και αφορά όλους μας, γιατί όλους ποτέ μας, κανείς έτσι. Δεν ξέρει ποιανού πόρτα θα χτυπήσει. Έτσι είναι. Δηλαδή... Και επειδή δυστυχώς είναι μια ασθένεια ο καρκίνος του αίματος που χτυπάει σώνεσαι πάρα όμως, πολλά ε? Παιδάκια. Παλιά δεν σωνόσουν, τώρα σώνεσαι. Ακριβώς. Ναι. Και επειδή χτυπάει και πάρα πολλά παιδάκια, καλό είναι να ευαισθητοποιηθούμε, να ενημερωθούμε αν μη τι άλλο. Και αν εγώ πάντως, να το πούμε επειδή είμαι άσχετος, πριν μου τηλεφωνήσεις το μεσημέρι για να συνεννοηθούμε, για να βγούμε στον αέρα, ναι. Είχα την εντύπωση ότι είναι επώδυνο το να είσαι δωρητής μυελού των οστών. Και, όλοι μας. Και εγώ αυτό είχα άγνοια περί των ιατρικών ναι. θεμάτων αυτών και δεν θα τολμούσα να πάω να γίνω. Κατάλαβες? Όχι, έτσι. Ναι, γι' αυτό. Και εγώ αυτό επικρατεί και στη μεγαλύτερη πλειοψηφία της κοινωνίας ότι. Ότι είναι επώδυνο. Είναι επώδυνο. Όχι, δεν είναι καθόλου επώδυνο, είναι πολύ απλό. Γι' αυτό και σας προσκαλούμε όλους. Ασχέτου ομάδας και πιστεύω εμείς και όλα αυτά. Στη Μακεδονία Παλάς είναι λίγο δύσκολο να έρθουμε. Θα έρθουμε, άκη άστον, αυτός είναι κότα. Θα τα περιμένουμε. Και διαμαρτύρεται και η κόρη, ο γιος είναι που διαμαρτύρεται. Ο γιος διαμαρτύρεται, λοιπόν, της ευχαριστούμε. Be my hero. Στην αίθουσα Καλλιόπη. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο Μακεδονία Παλάς. Ακριβώς. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, να σας περιμένουμε. Βεβαίως. Δώσε χαιρετίσματα τον Άρη, τον Παναγιωτήδη. Θα δώσω. Το χαζομπαμπά. Θα δώσω, τα φιλιά μας. Λοιπόν, ναι. Γεια σας. Λοιπόν, νομίζω ότι καλό είναι να ξεκινάμε με αυτά. Μπράβο. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή και που μπει να κάνει και ένα. Δεν είχα ιδέα γι' αυτό. Είσαι καλός άνθρωπος. Δεν είμαι καλός άνθρωπος. Δεν είχα ιδέα γι' αυτό. Και καλά κάνεις. Όχι, το σημαντικό είναι ότι βγαίνει. Η Άντα. Εγώ νόμιζα ότι μια μπουρδα θα μας πεις. Αλλά λέει... ήταν πολύ ωραίο. Τώρα εγώ με τα χριστιανικά τα δίθεν. Δεν είπα και χριστιανικά. Εγώ είμαι ουσιαστικός άνθρωπος και είμαι πρακτικός. Πρακτικός είσαι. Ουσιαστικός άνθρωπος. Αυτά τα σάλια, τα μάλια, τα γιαόρι και αυτά τα θεωρητικά και τα κομμουνιστικά. Θα πας, άπα, προχώρα. Ναι, άστα, ναι, εγώ είμαι πρακτικός. Η πρακτική. Άιντε ρόμπα τώρα. Ότι ένα εκατομμύριο κόσμο, 1000 άτομα, πόσοι ακούνε, 5000 άτομα, 50%. 10. Όσοι ακούνε και είχαν την ίδια αντίληψη με μένα. Και με μένα. Ναι, και με πολύ ακόμα κόσμο. Αναθεωρήστε. Ότι ήταν επώδυνη αυτή η ιστορία με την δωρεά του μυελού των οστών, δεν είναι καθόλου επώδυνη. Γιατί εγώ, μπορεί ναι. ο ασθενής αύριο να είμαι εγώ ή ο Κωστής. Εμείς που το παίζουμε μάγκες και όλα καλά και όλα ωραία, μάγκες, δεν μπορούμε εμείς να ασθενήσουμε. Ρωτάει ο ακροατής εσύ... από τι ηλικία μπορεί να γίνουν δότες, από 18 από μέχρι 50. Από 18 μέχρι 50. Οπότε πάμε, εμείς προλαβαίνουμε ακόμα. Και έχουμε αρκετά χρόνια μπροστά μας. Ρε φίλε, και ένα χρόνο να προλαβαίνεις να βοηθήσεις κάποιον συνάνθρωπό σου είναι ευλογία αυτό. Μην μπαίνεις μέταλλο στη φωνή. Μην λοιπόν, πάνε στα θέματα. Έχει μέταλλο η φωνή μου, είτε σ' αρέσει είτε δεν σου αρέσει. Χάρη μου, το ξέρω. Λοιπόν, ναι. να πω ότι ναι. ανήμερα Χριστουγέννων 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή αεροδρομίου σε μια ζεστή εκδήλωση. Ποιανού είναι η Νεράιδα? Του Σωτήρη του Καραμπέρι. Μάλιστα. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, yeah. να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Yeah. Ρεβεγιόν Αγάπης και το Μετρόπολης 95,5 ανήμερα Χριστουγέννων στη μία το μεσημέρι θα είναι εκεί. Καλέστε τώρα στο 2310 και τα 390. Δηλώστε τα στοιχεία σας αν είστε άνεργος με κάρτα ενεργείας σε ενισχύ. Γιατί όλα αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί και υπάρχει δωρεάν μεταφορά για όλους. Θερμή παράκληση όσοι. Έχετε πρόβλημα και είστε πολλοί συνέλληνες που έχετε πρόβλημα. Δεν θέλει ντροπέ σε αυτά. Είναι ένα τραπέζι προσφορά του Μετρόπολης και του κέντρου Νεράιδα. Ναι. Για εσάς. Μην έχετε κανένα 500 χιλιάρικα στην τράπεζα και έρθετε και δώσετε καμιά αυτή. Γιατί είστε ικανοί ορισμένοι από εσάς να είστε σκασμένοι στο φαγητό. Λοιπόν, το παίζετε κακομπύριδες. Σταματήστε, ναι. σταματήστε λίγο να ακούτε το βλαμμένο και θέλω θάρρος γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι από την πολύ υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια που έχετε μέσα σας. Λοιπόν, δεν παίρνουν τηλέφωνο να δηλώσουν. Δεν θέλουν ντροπές αυτά. Η υγεία και το άδειο στομάχι δεν θέλει ντροπές. Δεν υπάρχουν ντροπές αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πού μπαίνεις για να δεις τον Ραπτόπουλο, Φαλακρό, τραγουδίστρια. Δεν σου λέω. Δεν σου λέω. Δώσε το χιλιάρικο και συζητάμε. Προπονητής Λίμπερετς. Ναι. Στέλνει ο δικέφαλος ο αιτός μας, στέλνει μήνυμα. Ναι, τι λέει. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω μπορεί να φτάσει πολύ μακριά, ειδικά με την αποχώρηση του Τζαβέλα. Παίζουν καλύτερα αμυντικά και δεν δέχονται γκολ. Αυτά τα είπε ο προπονητής Σλόβαν. Για τον Τζαβέλα, ότι. Ότι μετά την αποχώρηση του Τζαβέλα παίζουν καλύτερα αμυντικά και δεν δέχονται γκολ. Ναι. Αυτά είναι λόγια του προπονητής Σλόβαν. Ραπ, μήπως μπορεί να κάνει μήνυση ο Τζαβέλας και σε αυτόν.
Έτσι είπα, και για τον Γκάνια, τι έχει να μα πει σήμερα. Τον Γκάνια? Ναι, ο φίλο ρωτάει. Θα σου πω. Βάλτο να τρέξει 30 μέτρα και στείλει την κάμερα πάνω στον Γκάνια, θα αναπνέει με το στόμα. Είναι μισοπνεύμονας ο Γκάνιας, μέτριος στα ανασταλτικά καθήκοντα, ελάχιστα συμμετοχή στο παιχνίδι μπροστά, ένας παίκτης που δεν ντουμπλάρει στα μαρκαρίσματα και ψηλά είναι μέτριος. Σου απαντώ για τον Γκάνιας. Όσο και αυτόν τον προπονητή που έμοιαζε με τη λιβερά του Πρασά περισσότερο παρά με προπονητή, έχω να του πω. Χρυσόφσκι. Ο Χρυσόφσκι. Ναι. Ναι. Στην επανομή ο Ραγκάτσι δεν τον παίρνει. Λες, ε? Ναι. Και για ποιον λόγο να δηλώσει κάτι τέτοιο? Να δηλώσει. Τι, έχει κάτι, έχει εμπάθεια. Καταρχήν, να σου δώσω το ρεπορτάζ του επεισοδίου Τζαβέλα Ίβιτς. Το θέλεις? Βεβαίως. Όπως είναι. Τελειώνει το μάτς και πηγαίνει ο Ίβιτς να κάνει παρατήρηση, να πούμε, τον Τζαβέλα για τα γκολ. Για δύο γκολ. Ναι. Του απαντάει ο Τζαβέλας, δεν κοιτάς αυτό το παλτό που έφερες για τερματοφύλακα που τα τρώει όρθιος σε μένα, λέει, τα ρίχνεις. Πιάνονται στον καυγά, τον βρίζει στα σέρβικα ο Τζαβέλας, του ρίχνει μπινελίκι και τον πιάνει από το λαιμό να τον πλακώσει. Ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας τον Ίβιτς. Mm. Λοιπόν, μπαίνουν μέσα παίκτες διάφοροι και τα λοιπά, τους χωρίζουν. Αυτό το επεισόδιο δεν το είδαμε γραμμένο πουθενά. Δεν το είδαμε ανιρτισμένο πουθενά. Δεν το είδαμε πουθενά. Θαύτηκε. Αδερφέ, όλοι οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Δεν σου είπα κάτι τέτοιο. Συνέχισε. Σου λέω εγώ ότι ας με διαψεύσει ο Γιώργος ο Σαββίδης ή οποιοδήποτε ότι δεν πλακώθηκαν ο Τζαβέλας με τον Ίβιτς, ότι δεν έγινε το επεισόδιο για τον τερματοφύλακα και ο διαπληκτισμός και ότι δεν το έπιασε από το λαιμό τον Ίβιτς ο Τζαβέλας και μπήκανε και τους χωρίσανε. Εκείνη ήταν η ιστορία. Παρακάτω τώρα. Τι μπορεί να ήπιαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ χτες και να είχαν τόσο καλή απόδοση? Και εκεί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ χτες και είχαν πολύ καλή απόδοση. Σίγουρα δεν ήπιανε αυτά που πίνουν στο Μαρκής. Ήπιανε καλό Εβιτάλ οπωσδήποτε για να ενισχύσουν το ανοσιοποιητικό τους σύστημα. Πάρα πολύ. Μην τρως ρε Βόδη την ώρα που... Πώς το είπες? Ανοσιοποιητικό τους σύστημα. Βόδαρε. Βοδισάντβα. Λοιπόν, και δημιουργείται μια πολύ καλύτερη... Ρε κόκκινε το χορηγό, λέω. Πόσο Βόδη μπορεί να είσαι? Σε ενοχλεί τώρα. Με τον Παΐσιο. Σε ενοχλεί τώρα. Όταν κάνεις εσύ. Στο χορηγό απάνω. Στο χορηγό. Στους χορηγούς. Εσύ τώρα πληρώνεσαι, κάνεις ραδιόφωνο, πίνεις σουρωτή με αυτή την κούτρα που έφαγες την κυρόπιτα. Πληρώνω για να κάνω. Καλά, καλά. Το χορηγό θα το πω μόνος μου το βράδυ. Κλείσε. Τσαντίστηκες, ε? Όχι, δεν τσαντίστηκα. Είδες πως είναι. Άμα πάρει ο χορηγός και πει ότι και κατέβει άλλη με υστερία από πάνω και φωνάζει, εγώ δεν θα φταίω. Πάμε διάλειμμα. Ξέρω ποιανούς. Όχι, δώσε το μικρόφωνο. Τρώγε ζώων. Μίλα ρε. Μίλα ρε ζώων, γρήγορα. Μίλα ρε ζώων. Μίλα. Μίλα τώρα. Δεν μιλάς κότα, ε. Πιες και τη λεμονάδα σου πιες. Ρέψου και όλο. Κανένα τρώνε τώρα ο κόσμος. Ζώων. Σε πειράζω εγώ. Μόλις τελείωσα και σου είπα να κάνεις μια δουλειά. Τώρα τρως. Κότα. Με λυρί. Λοιπόν, 95,5 και μαζί μας ο Κλειδαράς. Στέργιος Πετκανίτσα, Αδελφόνικα τον 1 και Μάρκ Μπόσα Ριγωνία. Στο 85-27-27 έρχεται εύκολα και γρήγορα και οικονομικά να σε ανοίξει το δικό σου σπίτι. Και φυσικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει λύση σε αυτούς που έχουν κλειδιά τύπου immobilizer και έχει φέρει μία απίστευτη, μοναδική, εξαιρετική κλειδαριά η οποία αξίζει τον κόπο να βάλετε σπίτι σας, κλειδαριά ασφαλείας με κύλινδρο ο οποίος βγάζει κλειδιά τα οποία βγαίνουν μόνο εκεί, δεν μπορούν δηλαδή να βγουν πουθενά αλλού. Σας δίνει και επιστοποίηση για αυτό, βγαίνει μόνο με την αστυνομική ταυτότητα και μπορούν να βγουν μόνο εκεί. Δελφόνα Κατουνά και Μάρκ Μπόσα Ριγωνία. Ζητήστε αυτή τη μοναδική κλειδαριά στο 85-27-27. Αλφαμι, ένα κενό, πάω ονοματεπώνυμο στα 54-3-44, για να δω πόσα έχουν έρθει. Δύο μηνύματα για το ΠΑΟΚ Πλατανιά. Μάλιστα. Τι ώρα είναι το μάτι, κόκκινε? Να ρωτήσει και να μάθει. Μεσημεριάτικα πάει δύο άλλο πάνω. Να ρωτήσει και να μάθει. Τι να δει τα μεσημέρι ούτρα... παίζει ο Ηρακλής, 3 η ώρα. 3 η ώρα παίζει ο Ηρακλής. Ναι. Σιγά, βόδι, ναι. Βόδαρε. Μεσημέρι παίζει ο Ηρακλής. Μεσημέρι παίζει ο Ηρακλής. Ναι. 3 η ώρα. Ναι. Ποιο θα κάτσει να δει τον Ηρακλή 3 η ώρα. Πρέπει να είσαι ανώμαλο. Αν δεν είσαι Ηρακλιδέα, τι να κάτσει να δει. Τι τηλεθέαση μπορεί να φέρει ο Ηρακλής 3 η ώρα το μεσημέρι. Εσύ με το δει. Τι να δω.
Μ' αρέσει που θα παίξει όμως με 3-5-2. 5 και 4 παίζει καπάκι ο ΠΑΟΚ. Παίζει καπάκι ο ΠΑΟΚ. 3 η ώρα θα είναι κλειστά τα μαγαζιά. Μόλις να πούμε πάει 5 παρά, θα αρχίσουν οι μαγαζάτορες να ανοίγουν, να βγάζουν τις τραπέζια έξω. Να κάνουν τις δουλειές. Ναι, ναι. Κάνουν τις δουλειές, τα σουτζουκάκια, τα σουβλάκια. Δηλαδή, ώρα... δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ποιος? Δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ. Θα πάει στα καφενεία. Θα πάει στα καφενεία ο ΠΑΟΚ. Θα πάνε 5-7-8 χιλιάδες στην Τούμπα, 6. Και οι άλλοι θα τα δουν στα καφενεία. Σουβλάκια, σουτζουκάκια, μπύρες, ρετσίνες, κατανάλωση κτλ. Στον Ηρακλή 3 ώρα κλειστά τα κεμπέγγια. Καλά. Ακούγες. Ακούγουμε τι να ακούγες, τι να μην ακουστώ. Λοιπόν, κόκκινη ντεφορμέη στο στοίχημα, βγάλει την πρώτη στο χέρι και θα πάμε φυλακή. Μα τον ΠΑΟΚ που κέρδισε χθες δεν αναλύει το παιχνίδι. Θα το αναλύσω. Ποντάρετε διάρκεια κοντά στο ΠΑΟΚ, πλατανιά παοξίσιμε. Ναι. Τι είδε χθε, ρε κόκκινη. Τι είδε. Τι είδα χθε. Καταρχήν. Είδα μια ομάδα. Λέγε. Σ' ακούω. Θα τα πω ακριβώς όπως είναι. Ναι, ναι, ναι. Σας είχα πει. Ρόπα. Δεν θέλω να πει. Τι είδε. Σας είχα πει. Ότι η Φιωρεντίνα θα κερδίσει και στο Αζερβαϊτζάν. Βρε ΠΑΟΚ, τι είδε την ομάδα, πώς την αναλύει. Λοιπόν, είδα ένα ΠΑΟΚ ο οποίος. Ναι, αυτό θέλω να πω. Είχε διάθεση για ποδόσφαιρο. Αυτό είναι. Ο οποίος ήταν καλός σε όλες τις γραμμές και κυρίως στην ανασταλτική του λειτουργία. Είδα ένα ομαδικό πνεύμα με τον Κλάους Αθανασιάδη να μαρκάρει από την αρχή. Μέχρι το τέλος γραμμής. Δεν θα σε διακόψω, μετά μιλήσω εγώ. Να κάνει μέχρι και τάκλιν στη μεγάλη περιοχή της ομάδας του. Συγκινήθηκα πολύ. Είδα μια ομάδα η οποία έδειχνε ότι ξέρει τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Άντε, δεν ρε, έδωσε δικαιώματα στον αντίπαλο. Λέγε, ρε, να δημιουργήσει φάσεις για γκολ. Ναι. Και είδα ότι δεν υπήρχε το άγχος για το ποιος θα βάλει γκολ, αλλά για το πώς θα φτάσουμε πιο εύκολα και πιο καλά στην αντίπαλη αστεία. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει. Καλές τελικές προσπάθειες, οι οποίες επιβραβεύτηκαν με 2 τέρματα, θα μπορούσαν να ήταν και περισσότερα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός, πολύ διαβασμένος, ή αν θέλετε, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, η Λίμπερ ήταν πολύ κακή. Έπαιξε για να κερδίσει και τα κατάφερε. Πολύ ωραίο και το ένα γκολ και το άλλο. Και πολύ ωραία και η ευκαιρία η οποία χάνει ο Κλάους με το τακουνάκι, το οποίο το αν κοντράρει μπάλα ή όχι είναι συγκυριακό. Θα συμφωνήσω με το speaker της αναμέτρησης την ώρα που είπε ότι πραγματικά ο σέντερφορ του ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Τζάμπα λεφτά παίρνει ο speaker. Μακάρι, μακάρι, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ να ήταν όντως τελικά ο Ζαβέλας και από εδώ και πέρα να βλέπουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο όπως είπε και ο προπονητής της Slovan Liberec. Ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο με εξαίρεση τα παιχνία με την Καραμπάκ και την εμφάνιση στην Τσεχία. Χτες ήταν πολύ καλό παιχνίδι γιατί δεν παρουσιάστηκε σαν κλέφτης, αλλά έκανε ποδόσφαιρο δημιουργίας και γι' αυτό ήταν εξαιρετικό και το αποτέλεσμα και η εμφάνιση της ομάδος. Με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς οι οποίοι δεν πήγανε πιστεύω να έχουν μετανιώσει που δεν πήγαν να δουν την αγαπημένη της ομάδα. Σ' ακούω τώρα. Αυτό αν το έκανε σε έκθεση στις Πανελλήνιες θα έμπαινε σε ιατρική. Λοιπόν, στη χειροτέρα κτίνη ιατρική. Στη χειροτέρα. Λοιπόν, δεν θα με διακόψεις. Λοιπόν, είδαμε ένα παιχνίδι εχθές όπου κατά πρώτο λόγο το μάντρωμα των παοξίδων στο Μακεδονία Παλάς απέβη πάρα πολύ θετικό για την ομάδα γιατί αυτοί δεν πήραν οι ουσίες δεξιά και αριστερά και κάνανε μια καλογερική ζωή. Άρα είχαν για 90 λεπτά δυνάμεις να παίξουν και να διαχειριστούν για 90 λεπτά μια πολύ καλή φυσική κατάσταση. Πρώτον. Δεύτερον, για άλλη μια φορά είδαμε ο ΠΑΟΚ να δημιουργεί από τα άκρα. Και για πρώτη φορά είδα τον Λέοβατς να κάνει για το χθεσινό παιχνίδι το καλύτερό του παιχνίδι. Ιδιαίτερα επιθετικά. Τέσσερις παίκτες ήταν οι ακρογωνιαίοι λύθοι του χθεσινού παιχνιδιού με τον πέμπτο να είναι ο αθόρυβος Τζίμιροτ στο ανασταλτικό παιχνίδι, γιατί ο Τζίμιροτ επιθετικά δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα το ιδιαίτερο, όπως δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα το ιδιαίτερο επιθετικά ο Κάνιας, όπως δεν έχει να παρουσιάσει τίποτα το επιθετικό ο Σακχόφ. Ελάχιστα πράγματα αν πάρουμε από το Σακχόφ. Άρα λοιπόν δημιουργήθηκε μια πολύ καλή παρουσία του ΠΑΟΚ από τις πλευρές. Γίνανε πάρα πολλά φορτώματα μέσα στη μεγάλη περιοχή και το φόρτωμα στο πρώτο γκολ ήταν δεδομένο. Ότι θα έμπαινε τον γκολ από την πλάγια γραμμή. Φόρτωμα από την πλάγια γραμμή, κλείσιμο στα σέντερ φόρα του Ροντρίγκες, ο οποίος
ετοιμαστείτε να δείτε μετά το, και το χθεσινό γκολ, να εκτοξεύεται η τιμή του στα ουράνια στη ποδοσφαιρική. Είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ αυτό, για αυτό τον παίχτη. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να πιάσει τα ίδια λεφτά ακόμα και με τον ΜΑΚ. Και από εκεί και πέρα είδαμε έναν center back, ο οποίος όποιος τον έφερε στον ΠΑΟΚ θέλει εξορία στη Σιβηρία και 15 μέρες να τον ταΐζουν μπιζέλια χωρίς κρέας πάνω στο κρύο, να ψοφήσει, να πούμε, από την πείνα. Πήγαν, φέρανε με ένα 1.100.000 ευρώ μια αρκούδα για center back, μια αρκούδα στην κυριολεξία, η οποία σε κάθε μάτς κάνει πέναλτι και λάθος. Δεν υπάρχει μάτς που να μην κάνει πέναλτι και λάθος. Χθες έκανε και πέναλτι, έκανε και λάθος. Δεν με ήταν η φάση γιατί την έχασα, δεν μπορώ να το πούμε. Θα έπινε κανένα ουίσκι. Λάθη δηλαδή. Έκανε. Ναι. Το πέναλτι που το κάνει. Στο τρίτο λεπτό, βάλε το δεις. Δεν το δίνει ο διαιτητής. Ένα εννοεί το πέναλτι, το τραβάει από τη φανέλα τον άλλο, πέφτει κάτω. Άμα θέλει να το δώσει, είναι πέναλτι. Και ένα τέτοιο, άμα γίνει στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό και δεν το δώσει, θα αρχίσει να βγαίνει ο Μπούζος, τον τράβηξε τη φανέλα. Έπεσε αίμα από εκεί. Έτρεξε να πούμε, άνοιξε η φλέβα, έτρεχε, έρε το αίμα άφθονο. Πέναλτι λοιπόν υπέρ της Λίμπερης, δεν το δίνει. Εξαιτία σου βαρέλα. Το τσέχον, δηλαδή. Δεν λέω τέτοιο πράγμα, ρε κόκκινε. Σου αναδεικνύω την κακότητα του σέντερ μπακ που πήγε και αγόρασε ο ΠΑΟΚ. Τι μου, μουξινο. Μηδέν ένα γκένγκ. Δεν με νοιάζει. Παρακάτω. Πέλκα. Βρες μια ομάδα η οποία μπορεί να παίξει το 4-4-2 στην ευθεία, ή το 4-4-2 στο ρόμβο, ή το 3-5-2, και πάρε να γίνεις ο δεύτερος επιθετικός. Στο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βοηθήσει. Γιατί δεκάρι δεν μπορεί να βοηθήσει, γιατί δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ 4-4-2. Στο 3-5-2. Δεν μπορεί να παίξει ούτε στο 3-5-2, γιατί είναι καλύτερος ο Ροντρίγκες και ο Τζαλμάς. Σαν, δεν μπορείς να φας. Σαν αλλαγή. Βρε, τι πετάζεσαι. Σαν με τον κόσμο μιλάω. Άστο τώρα. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει ο Πάο. Οι αλλαγές δεν παίζουν. Άντε πάλι τα ίδια. Και οι αλλαγές δεν έκανε. Ρε κόκκινε, μη με διακόπτεις, ρε. Μη βάζεις Δευτέρα πάλι. Σε μια κλειστή άμυνα δεν βοηθάει ο Πέλκας. Πέλκα, πάρε βρες μια ομάδα που να παίζει. Ξανά το λέω, να καταλάβει ο κόκκινος δεύτερη φορά. 4-4-2 στην ευθεία. 4-4-2 στο ρόμβο. Ή 3-5-2 να κάνεις το δεύτερο φόρ. Γιατί είσαι στον γκολ εύκολος. Αλλά είσαι εύκολος στον γκολ όταν την πάρεις την μπάλα μέσα στην περιοχή. Από το να βγάλεις την μπάλα. Να βάλεις την μπάλα έξω από την περιοχή. Στην περιοχή δεν μπορείς. Δεν είσαι δεκάρι, παράτατο. Και όσοι γράψανε ότι γεννιέται ο νέος Κούδας, θα πρέπει να αυτοκτονήσουν δημοσιογραφικά, όποιοι και αν είναι, ούτε τους γνωρίζω. Απλά άκουσα κάπου το καλοκαίρι που ήμουνα, ο νέος Κούδας. Εγώ αν ήμουν ο νέος Κούδας, θα βάζα μια καραμπίνα πίσω στα μάξι μου, στη Mercedes που έχει. Και θα πει ο πιάσης, εσύ το έγραψες, μια στον αστράγαλο. Κάτω. Όχι το σκοτώσω, μια στον αστράγαλο. Του φάω τον αστράγαλο. Αν ήμουν ο Κούδας. 200 χιλιάρικα. 500. 200 χιλιάρικα. Σου λέω τι θα πληρώσω. Δεν πειράζει, ρε κόκκινα, θα πάρω τον Κούγια και θα αθωωθώ εγώ. 200 χιλιάρικα. 30 θα δώσω. Και άλλα 200 χιλιάρικα. Άσε, ρε κόκκινε, μην διακόπτεις, ρε. Πάλι Δευτέρα θα βάλεις και χειρόφρενα. Ας το απροχωρήσει τον άλλον. Σέντερ φορ στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Μάρκα Ρελή έκανε έναν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σέντερ φορ στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει σέντερ φορ στον ΠΑΟΚ. Ο Κλάος είναι σε δαιμονιώδη δεφορμάρισμα. Ο Κουλούρης του δίνεται ευκαιρία, δεν βγαίνει. Και ο άλλος με βγήκε Fiat 128. Ο Περέιρα. Πέλκα, βρες ομάδα. Ιδεάλως δεκάρι στον ΠΑΟΚ. 30 χρόνια να παίξεις, δεν πρόκειται να βγεις. Μισό λεπτό. Γιατί εάν αφαιρέσεις από το 90 λεπτό το γκολ που βάζεις, και είναι πολύ καλό, σεντερφορίσιο γκολ, σαν δεκάρι είσαι άθλιος. Και εκνεύρισες μια τούμπα και 4.000 καφενεία που βλέπανε το μάτς. Ερώτηση. Δεν κάνω καμιά ερώτηση. Ερώτηση, ρε φίλε. Δεν κάνω καμιά ερώτηση. Ερώτηση. Ο Τζάλμα Κάμπος. Μισό λεπτό ερώτηση. Δεν σε διέκοψα. Έχει σημασία. Ναι, λέγε. Σε μια άμυνα που είναι. Γιατί υπάρχουν και ειδικές συνθήκες. Μη ρε Ρινόκη. Μεθαύριο. Ναι, τι. Θα έρθει ο Πλατανιάς. Θα έρθει ο Πλατανιάς. Ο οποίος πολύ πιθανόν να κοιτάξει να βάλει μπετόν αρμέ γύρω από την περιοχή. Μπετόν αρμέ θα βάλει, ωραία. Ένα... Ξεκινάει λοιπόν 4-3. Σε παρακαλώ. Λέγε ρε κόκκινε, σε ακούω. Ένα παίκτη τύπου Πέλκα. Ναι. Σε αυτή την άμυνα. Ναι. Δεν είναι πιο χρήσιμο από κάποιον άλλον. Αυτή είναι η ερώτηση. Σαμπαντώ. Είναι λάθος η ερώτηση. Όχι, είναι σωστή η ερώτηση. Θα είναι και υπάρχει την απάντηση τώρα. 4-4-2 ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει γιατί η χαφ του είναι για τα σκουπίδια. Και δεν μπορεί να παίξει ούτε σε ρόμβο, ούτε σε ευθεία. Ούτε 3-5-2 μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έχει τρίτο στόπερ. Γιατί η στόπερ του με τη φυγή του Τζαβέλα είναι και οι τρεις αργοί. Και οι τέσσερις είναι αργοί. Με τέσσερις αργούς στόπερ δεν μπορεί να παίξει 3-5-2.
Γκέγκε, όσον αφορά τώρα τον Τζαλ Μακάμπος και τον Ροντρίγκες. Γιατί ο Τζαλ Μακάμπος είναι πίσω από τον Ροντρίγκες? Είναι απλό. Ο Ροντρίγκες μπαίνει, κλείνει, σουτάρει, πατάει περισσότερο περιοχή. Ο άλλος έχει ταχύτητα, έχει το ανασμέναν, μ' αρέσει. Αλλά είναι περισσότερο παλιωμοδίτης εξτρέμ, γιατί φεύγει και σεντράρει. Φεύγει και σεντράρει. Σαν να παίζει με τα κέφια του είναι. Δεν μπαίνει, όχι. Δεν μπαίνει. Μου βγάζει. Δεν μπαίνει μέσα στην περιοχή όπως μπαίνει ο Ροντρίγκες. Άκουμε λίγο. Ο ένας είναι το Roadrunner, κογιότ, πραγματικά. Τι Roadrunner, τι κογιότ. Ο Ροντρίγκες. Μπιπ, αν δεν το θυμάστε από τα παιδιά. Από τα Μίκι Μάους. Τι δεν καταλαβαίνω, τι Μίκι Μάους. Δεν καταλαβαίνει, τρέχει, άστο να τρέχει. Και μετά τον αγώνα θα τρέχει ο Ροντρίγκες. Ο Κάμπος μου δείχνει ότι ξύπνησε καλά. Θα παίξει καλά. Δεν ξύπνησε καλά. Που να χτυπιάσει δεν παίζει. Αυτό είναι τα χαρακτηριστικά του. Έχει παιχνίδια που είναι τρομερό. Και έχει παιχνίδι. Ρε κόκκινε αγόρι μου, σε 4-4-2 ο Ροντρίγκες παίζει πιο καλά δεύτερο φορ από ό,τι μπορεί να παίξει ο Τζαλ Μακάμπος. Γιατί έχει περισσότερο καλά στοιχεία μέσα στην περιοχή. Ωραία. Δεν πάω το κατά. Ο άλλος είναι. Και ο Κάμπος έχει καλά στοιχεία μέσα. Άντε πάλι. Έχει καλά στοιχεία ο Κάμπος, αλλά είναι περισσότερο για να φορτώνει. Ρε, όχι. Το λάθος σου γιατί είναι λάθος, θα σου πω. Δες τον γκολ που βάζει στη Φλωρεντία, στο Αρτέμιο Βράνκι. Ποιος? Ο Κάμπος. Όλη η κίνηση που κάνει είναι κίνηση center for. Και ο βηματισμός που έχει και το παράστρο και πάει και το καρφώνει και το... Και λες ρε φίλε... Ο άλλος είναι πιο ρε κόκκινε. Είναι πιο. Θα μπει είναι πιο τσαπατσούλης. Πιο τσαπατσούλης ο Ροντρίγκες. Τσαπατσούλης. Άστο να πάει στο διάλογο το θέμα. Δεν το έχεις. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος θα μπει 10 φορές στην περιοχή. Ο άλλος θα μπει μία. Το καταλαβαίνεις γιατί θα πουληθεί ο Ροντρίγκες. Η μία θα είναι φωτιά και λαύρα. Άντε ρε τη λαύρα, την Αγία Λαύρα που πήγαινες και πίστευες με τις κουραμπιέδες εκεί. Και τα κουφέτα. Άσε με ρε κόκκινε. Μην πιστεύεις. Λοιπόν, τελειώσαμε τα γράμματα με τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Είμαστε ραδιόφωνο. Πανελλήνιας εμβέλειας. Λοιπόν, αυτό που κύριε, κύριε Μπέντο, έχετε μια ομάδα η οποία έχει ένα σοβαρό μεσοαμυντικό πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα? Όταν πάτε την τετράδα σας ψηλά για να δημιουργήσετε, σας βρίσκει ο κάθε πικραμένος στην κόντρα και σας χτυπάει στα δυο αργά center back και στον αριστερό σας back. Έγινε με τον Ατρόμητο, το έκανε ο ΠΑΟΚ για 60 λεπτά, σε πάτησε, το έκανε η Κέρκυρα, σε έβγαλε τέτα τέτ. Το κάνανε οι Young Boys από το πρώτο λεπτό, σε έχουν μελετήσει. Young Boys, πώς το διάλο τι λένε, Young Boys. Το κάνει και χθες η ΑΠΟΕΛ. Δεν το βλέπεις ότι εκεί πρέπει να δώσεις μια βοήθεια στην ομάδα σου? Δεν το βλέπεις. Έχεις αχρηστεύσει τον Τζόρι τον Ντομίγκες. Ο Φορτούνης είναι ντεφορμέ και έχεις ευθύνη γι' αυτό. Και δεν μπορείς να βάλεις τους πλαϊνούς. Όπως τους βάζει ο ΠΑΟΚ, το Σεμπά δηλαδή και τον Ελεονούση, δεν μπορείς να τους βάλεις σε ένα σμένα και να πατήσουν περιοχή. Ο Σεμπά πατάει, αλλά δεν έχει αυτό το ένα σμένα που έχει ο Ροντρίγκες ούτε ο Τζαλμά. Θα ήθελαν πολύ στον Ολυμπιακό τα άκρα τους να είχαν Φορτούνη, Τζαλμακάμπος, Ροντρίγκες και τον Ιντέγε. Μη σου πω και ο Καρντόσο, άμα τον φορτώναν αυτοί, θα είχε κάνει πολλά γκολ. Αυτός εδώ ο περιπατητής, ο Καρντόσο. Μεγάλα προβλήματα λοιπόν ο Ολυμπιακός. Δεν χαίρεσε να τον βλέπεις. Ο Γιαννιώτας πήρε εκδίκηση κλέβοντας την μπάλα. Το παλτό. Κλέβοντας την μπάλα ψηλά. Το παλτό που με έλεγες. Σου είπα ότι ο Γιαννιώτας είναι παλτό. Ο δεν κάνει για τον ότι Ολυμπιακό. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Γιατί στον Ολυμπιακό θες εξτρεμάρα. Δεν θες ούτε το Γιαννιώτα. Σιγά από εκεί βγήκε. Κάνει, κάνει για την Εθνική Ελλάδος. Κάνει για το ΑΠΕΛ και δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ελλάδος, κάνει και ο Τζαβέλας. Κάνει και ο. Και ο Ταξίδης, πάρ' τον στον ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα. Μπορεί. Τέλος. Θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, εσύ που κάνεις τον έξυπνο. Για τον Ολυμπιακό. Γιατί όχι, για γελάει ο κόσμος. Αυτή είναι η απάντησή σου. Ναι. Να εξηγήσεις πώς και τι, γιατί γελάει το ξέρεις. Γιατί γελάει ο κόσμος. Γιατί γελάει ο κόσμος. Γιατί ο Ολυμπιακός, ναι, αν εξαιρέσει το ελληνικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Ναι. Ρε και... τη θεωρία και την έκθεση ιδεών τώρα να μπει στο Πανεπιστήμιο Τρίτη Λυκείου. Μπες μας να πούμε σε ανάλυση παιχνιδιού. Πάμε σε ανάλυση αυτό. Σε ανάλυση. Λοιπόν, πρώτον, ο Ιταλός τερματοφύλακας είναι μέτριος. Ποιος είναι? Ο Ιταλός τερματοφύλακας που έχει είναι μέτριος. Μάλιστα. Δεύτερον. Και ο πρώτος που έχει είναι. Θέλει ψωμιά για να γίνει. Θέλει ψωμιά. Και ο Καπίνο. Ο Καπίνο ψωμιά. Τρίτον, Μποτία, Ντακώστα και ο άλλος, πώς το λένε, το Βαρδιανάκι. Ναι. Τα στόπερ της ομάδος δεν είναι για να παίζουν Ευρώπη. Ούτε Ελλάδα είναι να παίζουν. Ευρώπη, ρε φίλε, δεν να παίζουν. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, επειδή ρωτάς. Μ' αρέσει. Ναι, λοιπόν, ο Νορβηγός είναι παικτάρα. Ποιος είναι ο Νορβηγός? Ο Ελεονούση. Αλλά σε τακτικό επίπεδο. Οπα. Είναι τσαπατσούλης. Παίζει για την πάρτι του. Τι, πατάει περιοχή.
Και περιοχή πατάει και ό,τι θες κάνει. Πού, την είδες, η φτέρνα του δεν την μόνο είδα. Με ατομικές ενέργειες. Δεν είδα ρε κόκκινε. Εγωιστής είναι, θέλει μια μπάλα μόνος. Δεν το είδα ρε κόκκινε. Θέλει μια μπάλα μόνος. Μάλα, ναι. Μπάλα. Λοιπόν, ο Σεμπά είναι δυσκύλιος στον γκολ. Δυσκύλιος είναι. Δυσκύλιος είναι. Θα κάνει 30 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Ο Καρντόζο είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Δεν έπαιζε χθες ο Καρντόζο. Γενικότερα λέω. Ο Καρντόζο. Για την ομάδα. Γιατί έπαιζε ο Καπίνο χθες. Ποιος? Έπαιζε ο Καπίνο. Ο Λεάλι έπαιζε. Ναι. Συνέχισε. Ποιος Λεάνης. Ο Λεάλι, ο Ιταλός έπαιζε. Ιταλός, ναι. Λοιπόν, γενικότερα ο Ολυμπιακός. Ναι. Φάνηκε και από το χθεσινό παιχνίδι. Ναι. Ότι είναι πρώτος εξαιτίας ανυπαρξίας των υπολείπων. Σε αυτό είναι μεγάλη. Όχι της ικανότητας του ίδιου. Μου αρέσει που το είδες. Τέλος. Ήθελες ποδοσφαιρική ανάλυση, πάρτινα. Δεν θέλω να μιλάω για αυτά όμως. Θέλω εγώ. Άλλα είναι τα δικά μου. Για πες τι, να μάθω. Το στοίχημα. Ποιο, και το στοίχημα. Ναι. Και το, για μένα είναι ικανοποίηση το ότι κερδίζει τώρα η Γκένγκ. 3-30 έδινε το δίπλο. Ήταν 2 από τα 4 που δώσαμε χτες. Τι να κάνω εγώ τώρα, σε τέτοια που χάνει πέναλτι και βάλει 3 γκολ στην Άντερλεχτ, τι να πω. Τι είπα αυτό εχθές το μήνυμα το πρώτο. Είναι σαν να ξυπνάει κουρασμένο. Έχεις δει άνθρωπο να ξυπνάει κουρασμένο. Να ξυπνάει το πρωί 11 η ώρα. Ανοίγει το στόμα. Καλημέρα. Ανοίγει το στόμα. Ο Κανίας. Και ένα μουσι έχει να πληθεί 10 μήνες. Και το μουσι θα αρχίσει να είναι κομμουνιστής τη δεκαετία του 60 που το ριζοσπάστηκε κάτω από τη μασχάλη να πάρει την εξουσία να πούμε κτλ. Τον έχουν χάσει τον ΠΑΟ και αυτή. Άμα δεν πάρει σφυρίγματα, ούτε την αυτή να θα πέρναγε χθες. Άμα δεν είναι τον πέναλτι, θα σου λέγα εγώ αν θα πέρναγε. Ο Κανίας. Φάγαν τον Κάτσε και βάλα τον Κανίας. Λέει, τον είδε τον Κανίας. Για ποιο λόγο. Τον είδε τον Κανίας, λέει. Τον είδα, λέει τον Κανίας. Πώς σου φάνηκε. Να, ο κόκκινος είχε φάει λέω, δύο γαρδούμπες μια μέρα, ανέβηκε τρεις ορόφους λέω με τα πόδια, άνοιξε τη στοματάρα του εκείνη τη σφάλαινα στο στόμα να πούμε. Κουράστηκε. Τερατολόγος ρε, δεν υπάρχει. Τρελατολόγος. Τέτοιος τερατολόγος δεν υπάρχει. Ακού τρελατολόγος. Τερατολόγος. Α, τερατολόγος. Όσο και να προσπαθεί. Τρελατολόγος θα με πει. Τερατολόγος. Α, τερατολόγος. Ο Κανίας. Σ' άφησε ο Μιχάλης. 20 μέτρα. Σ' άφησε αποθυμένο από χτες. 20 μέτρα. Ο Παγουράς έσκησε χτες. Τι να σκίσει ο Παγουράς ρε. Το ταγάρι. Πανελληνίως έχει βγει η απόφαση ότι δεν μπορεί να πάθει ο Ηρακλής μείον 3 βαθμούς. Αυτοί για ξεκάρφωμα κάνουν να πούμε ένσταση. Για ξεκάρφωμα. Αν φάει μείον 3 θα πεις. Τι θα φάει. Αν φάει μείον 3. Θα φάω το καπέλο μου. Όπως το χιλιάρικο. Ναι ρε το χιλιάρικο. Όπως Ζαρτιέρες. Θα φάει μείον 3 και εγώ με στιλέτο. Ο διαιτητής των φυλακών αυτά που έγραψε. Δεν στοιχειοθετούν αφαίρεση. Άστα ρε τώρα, έτσι μπράβο, δεν στοιχειοθετούν. Και αυτοί κάνα την γιατί ένσταση. Γιατί θα πρέπει να πει την υπερασπιστική ναι. Γραμμή, τι έλεγε. Ναι, μπράβο. Όταν γίνουν Klein επεισόδια. Ναι, μη, το ξέρω. Τη μια ομάδα εναντίον τη ίδια ομάδα ναι. Δεν στοιχειοθετείτε αφαίρεση βαθμών. Σωστό. Μπράβο. Γιατί δεν τα λες αυτά. Αυτά λέμε να πούμε του Γιαννιώτες. Τι να πει, βρε γατί, βρε. Οι Γιαννιώτες όμως, επειδή έχουν ήθος. Τι έχουνε. Οπαδικό. Έχουν ήθος. Όχι, ρε φίλε, ούτε για ξεκάρφωμα δεν θέλουμε. Τι δεν θέλουμε. Όχι, χάσαμε. Ναι, χασπί, τέλος. Με τον Πανιόνιο δεν βγάλανε ανακοίνωση. Τι ανακοίνωση θα βγάλουνε. Δεν θέλουμε. Που έβγαινε ο Πανιόνιος δύο χρόνια σε βάρος του σε Ευρώπη. Και ο Ηρακλής. Τι έπρεπε να κάνουμε. Και ο Ηρακλής έκανε συγχώνευση και ανέβηκε με τον Συγχώνευση. Με δημοκρατία. Αφού το κατεβάσαν τέσσερις κατηγορίες. Αυτός έπεσε. Βήτα τον πέσανε. Βήτα τον πέσανε. Βήτα. Και αυτός... πώς πήγε τοπικό. Μόνος του πήγε τοπικό. Αυτός μετά είδε... την προσφυγή του στα πολιτικά δικαστήρια. Υπάρχει έκανε, απόφαση. Έκανε προσφυγή. Επειδή για να είσαι πάει. Άσχετος. Πολύ καλός είμαι. Άσχετος. Κατάλαβες. Λόγω όταν προσφυγής με τον Πανιόνιο. Πολιτικά δικαστήρια. Ναι. Τώρα με τον Πανιόνιο, το Παζιάννενα δεν τους είδα να έχουν ευαισθησίες τους Γιαννιώτες. Έκανε καμιά ένσταση ο Παζιάννενα. Τι έκανε. Έκανε ένσταση, όχι. Όχι. Τιμωρήθηκε ο Πανιόνιο. Δεν θέλουμε γιατί δεν ήταν καθαρά τα χαρτιά. Στον αγωνιστικό χώρο βγήκαμε έκτη εμείς. Αυτό πήγε και δύο χρόνια σου πα για ένα συνέδριο και δεν έπαιξε. Κακός δεν έπαιξε. Δύο μία, άρα πάλι αδικημένο. Γιατί είναι αδικημένο. Γιατί δύο χρόνια δεν έπαιξε. Ωραία. Και... εφόσον λοιπόν δύο μία και τα μία δύο, τότε ή θα βγάλει και με τον Πανιόνιο ή θα. Ή θα τι θα πει με τον Ηρακλή. Δηλαδή τι θα πει, είναι εχθροί με τον Πανιόνιο και φίλοι με τον Ηρακλή. Τι λες τώρα. Είναι με το δίκιο σου, λέει τα τελευταία χρόνια. Πάνε οι άνθρωποι. Όχι, ρε, ξέρει τι είναι. Συνεννοήθηκαν αυτοί εδώ που ήταν καλά με τη διοίκηση γιατί είσαι και κουτό. Ναι, ναι. Αυτοί με τη διοίκηση. Άκου να δει. Τα έχουν πολύ καλά. Και κάνανε ένα ωραίο ξεκάρφωμα. Ωραία. Και, και εγώ λέω τάξει καλά με τον Τζαβέλα. Μπορεί να είστε φίλοι από την Αθήνα. Βεβαίως. Γι' αυτό δεν λες τίποτα. Πες ό,τι θέλεις. Δηλαδή τι λογική είναι αυτή. Πες ό,τι θέλεις. Γιατί δεν λες τίποτα για τον ΠΑΟΚ που ήταν πολύ καλύτερος χωρίς τον Τζαβέλα. Ποιος το είπε αυτό, ο προπονητής. Ναι, το είπε ο προπονητής άλλη ομάδα. Ήταν καλύτερος χωρίς τον Τζαβέλα. Γιατί να το πει. Ωραία, ας έδινε τον πέναλτι στο τρίτο λεπτό. Γιατί να το πει. Ο αντίπαλος δεν το πει. Αν το έλεγε ο Ήβιτς, να δεχτώ ότι είχε μπάθεια. Ο αντίπαλος προπονητής γιατί να το πει. Εμένα ρωτάς.
Ποια είναι η πολιτεία του αντίπαλου προπονητή, πού είναι η περγαμηνή του, εμφανισιακά τον είδε. Θέλει να απαντήσει τώρα ή υπεκφέρει. Θα απαντήσω. Έτσι, μούτρα προπονητή αυτό εκεί. Οκ, okay, ό,τι αγαπά. Εγώ σου είπα τη γνώμη μου. Παντελονάδα, καθαρά και εξάστατα. Έχει μούτρα προπονητή αυτό. Ρε φίλε, ο άνθρωπο είπε μια και γνώμη. Και ξέρει τον Πάοκ αυτό 17 χρόνια. Γιατί να το πει. Του το είπα να το πει. Ποιο του το είπε. Ξέρω εγώ, ο Ήβιτ. Πού να ξέρω εγώ. Πού να ξέρω εγώ. Και γιατί να κλείσει μια πόρτα. Τι δουλειά. Ε, ναι, για να ανοίξει την πόρτα το είπε. Να δεν ανοίξει κατάλαβε. Να κλείσει. Τι να ανοίξει. Λοιπόν, αλφα μη... Όταν τον έπιασε ο Τζαβέλα από το λαιμό τον Ήβιτ και του είπε αυτό το παλτό το πουλί που έφερε για τερματοφύλακα δεν μιλά και τα βάζει μαζί μου. Δεν το είδα γραμμένο πουθενά. Κοίταξε να δει. Ένα παίκτη που τον κατηγορεί και ένα προπονητής στο παρελθόν και ένα τώρα. Δύο. Και μου λες για ένα επεισόδιο το οποίο ακούω μία. Εγώ δέχομαι αυτό που λες. Ότι δεν είναι κάτι. Πάνε πιάσε όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ξαποδητήρια, τον γιατρό του ΠΑΟΚ. Ναι. Πιάσε όποιος ήταν εκεί μπροστά του, security του. Τα... Και ρωτά, τον πιαστήκαν στο ξύλο, ναι ή όχι. Για το λέτε. Στείλτε εσείς μηνύματα, αλφα μία ένα κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα εστία που δίνουμε για το ΠΑΟΚ Πλατανιάς. Πάμε σε διάλειμμα και παρανοκόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε πλέον με τις δικές σας γραμμές. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 κενό το μήνυμα στο 54340. Αλφα μη ένα κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344. Έχουμε 4 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πλατανιά. Δεν βλέπω πολλές συμμετοχές. 10 έχουν φτάσει μέχρι την ώρα. 4 εισιτήρια θα δώσουμε. Θα ακουθούν στα γκούζα το μεσημέρι, τώρα πάνε στον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω τι βλέπω. Μπορεί το κλίμα να είναι διαφορετικό. Μπορεί να μην πιστήκανε. Δεν είχε χτες πολύ κόσμο. Είναι ένα θέμα αυτό. Για κάτι καρε, γιορτές έρχονται τώρα. Αυτοί θέλουν το μυαλό τους να είναι εκεί τώρα. Okay. Θα πάρει στο καφενείο. Ρωτάω, βλέπω και βγάζω συμπεράσματα. Δεν θέλουν να είναι εσφαλμένα. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδης, ο οποίος μπορεί να βρει από το πιο μικρό ανταλλακτό μέχρι και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου μπορείτε να βρείτε παρακαλώ με 150 ευρώ. Πουλάει την Πόρσε ο Καρυπίδης, να ξέρεις. Ο Καρυπίδης, ο πρόεδρος του Άρη, πουλάει την Πόρσε. Μπορώ εγώ να πάρω Πόρσε. Στο λέω για να το ξέρεις. Τι, τι μου το λες, δηλαδή. Θα πάρει την πάρεις φθηνά γι' αυτό. Γιατί είναι γνωστός μου. Ωραία, σου λέω ότι την πουλάει. Τι Πόρσε είναι, πώς είναι, τι, αυτοί που ενδιαφέρονται ρωτάνε. Εσύ για Πόρσε δεν είσαι. Εσύ για καμιά πόντια κρίση. Για Πόρσε δεν είσαι. Ε, φίλε, δεν είναι δικό. Στο λέω επειδή είσαι φιγουρατζής, ρε παιδί μου, και επειδή δεν έχω τέτοιο γκάιλε. Δεν είναι γκάιλε. Λοιπόν, 4 βλέπω στην αναμονή, άλλους 2 περιμένω. 3 είναι, 4 δεν είναι. Πάμε, παρακαλώ. 3. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε φίλε. Γρηγόρη. Έλα. Αυτό σου την πόλη, θα διαδίνω ότι είναι εκεί δίπλα σου. Πώς τον είπε. Ούτε την πόλη, σε διαδίνω ότι που λένε τίποτα. Δεν έχει τίποτα. 02 η γκέγκ κλείδωσε το διπλό του τρίφραγκο. Η αδήλωτη, επειδή σα έβρισε του βλάχου. Εκεί που πάει και κάνει box, μαθαίνει και ρυθμική. Σε βρίζει. Μαθαίνει και βύστηση. Σε βρίζει. Καλά κάνει και με κράζει. Το λόγο δεν ξέρω. Επειδή είσαι αδήλωτη. Κλασικά από μέρα του Κωνσταντινόπουλο. Εγώ είμαι με τον κύριο Καλλιούρη. Τι γίνεται, δεν γίνεται ένα σκύλο κάπου και μετά το γλύφιζε. Δεν εξηγείται αυτό, ρε. Δεν κατάλαβα, γιατί λέει. Σε βρίζει. Για σένα λέω. Ναι, γιατί φωνάζει, δεν κατάλαβα. Γιατί σε ρόμπα ξεπούπω. Κάθεσε και μέσα σε άκουσα. Ναι. Κύριε Σαββίδη, περαστικά από μένα το κοστίτε αυτόπουλο. Περαστικά γιατί πέρασε ένα πώς το λένε, θέμα με την υγεία του. Α, και εσύ τι έλεγες, πολιτικός. Φίλε, πώς θα γίνει τώρα, ένας άνθρωπος τον οποίο τον κρίνουμε κάθε μέρα. Μα πάθει κάτι δηλαδή, να μην του πούμε ένα περαστικά. Α, και Τζαβέλα λίγο τον έχεις κρίνει, αλλά είσαι μαζί του όμως. Τον Τζαβέλα τον κρίνω και του λέω και τι έπιασε και από το λαιμό τον Ήβιτς μετά το μάτς. Μάγκα τον παρουσιάζει εδώ. Εγώ επειδή σε θεωρώ παντελονάτο και στα λεπτά. Ακούστε κύριοι κόκκινοι και παοξίδες. Μισό λεπτό και εσύ εκεί ο βλάχος από την Καστοριά. Περίμενε τώρα. Εγώ όταν έκανα τον Τζαβέλα πόλεμο. Απ' την οικογένεια του ΠΑΟΚ εισέπραξα κάτω τα χέρια από τα μπάκρε. Φάτε την τώρα. Συνέχισε τώρα εσύ. Συνέχισε τώρα εσύ. Ότι ο Κωστής Ραπτόπουλος στο πρόσωπό μου ποδοσφαιρικά είναι ανώτερος, μη πω πανελλαδικά. Ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Αλλά όταν το βλέπω να λέει σαν τον αλέφαντο τι είναι η κόλα. Όταν βλέπω να λέει τα αστικά σε τι είναι στα βίλια
Συγγνώμη, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Μήπως πείσαι, ναι. Ή κάτι άλλο είναι στη μέση. Μισό λεπτό. Ο κύριος Καγιούλης είναι ο μοναδικός άνθρωπος μαζί με τον προπονητή του Ηρακλή που έχει κάποιες πιθανότητες να σώσει τον Ηρακλή. Εάν φύγει ο κύριος Καγιούλης, τελείωσε ο Ηρακλής. Άλλο η γνώμη σου. Ναι. Λέω λοιπόν ανοιχτά. Δεν γίνεται εγώ να βγω σήμερα και να πω τι έμενε η Σανίδη τα αστικά σα. Από τον έχω σκίσει ποδοσφαιρικά. Το κύριε Καγιούλη τελειώσατε. Το κύριε Καγιούλη τελειώσατε. Κύριε Καγιούλη τελειώσατε. Δεν το έχω πει εγώ. Άλλοι το έχουν πει. Άκου το Μελισανί του ραδιοφόρου. Εχθές φύγατε κύριε Καγιούλη. Φύγατε τώρα. Άντε από εδώ. Ακού αδήλωτη. Σε βάφτισα αδήλωτη. Ακού αδήλωτη. Ναι. Ακού αδήλωτη. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κλείδωσε το διπλό. Κλείδωσε ρε φίλε. Κλείδωσε φίλε. Άκου ένα λεπτό. Μπάρκα Σακτάρ διπλό 3.70. Φενέρε Μπαξέ 0-1 γκολ 3.75. Και Γκέγκ διπλό 3.10. Σε καλή μεριά φίλε μου. Ευχαριστώ. Εμείς τη φάγαμε την πατάτα. Τι? Τη φάγαμε την πατάτα ένα από το χι της Άντερλεχτ. Που το κάνω ομορφιά εκεί, άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Το πρόβλεπες, ούτε ρε. Μία τελική δεν έκανε η Σέντερ στο πρώτο ημίχρονο. Χάνει πέναλτι, εγώ τους έβριζα τα γάρια, δεν μπορείτε να βάλετε κόλ ούτε με πέναλτι. Και βλέπω ξαφνικά 2-3. Και λέω, όσο ήταν 0-1 ήμουν στα αναμένα κάρβουνα. Κοίταξε, αν σε θέλει. Άμα θέλει. Αυτό σου λέω. Απλά την Γκένγκ την πίστευα πολύ. Με τρόμαξε το ότι ό,τι και να γινόταν είναι πρώτη. Αλλά εντάξει, οκ, ίσα σου όλο κρατάει και δυνάμεις για την Κυριακή. Πού παίζει. Καλώς. Γεια σου φίλε. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Δεν έχει άλλον, μόνο αυτός του, ναι. Έλα φίλε, Χρήστος Γιωπόνος, Ολυμπιακός και Λαμία. Λοιπόν, δύο θεματάκια. Από Λαμία μας παίρνεις δηλαδή. Όχι βέβαια, 25 χρόνια Θεσσαλονίκη μένω. Σας ακούω τα τελευταία 4 χρόνια συνεχώς. Λοιπόν, από τότε που έκλεισε η Ιερά Σπόρε, σας ακούω. Πότε έκλεισε, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δύο θεματάκια. Ένα, είναι πολύ θετικό ότι τα μάτια της football θα δείχνονται από τη τηλεόραση. Μπαίνει η Β' Εθνική στην οικογένεια, στο φαγητό, μπαμ, είναι πολύ καλό αυτό. Είναι καλό γιατί δεν θα τρέξουν περισσότερες ομάδες στο πρωτάθλημα από ότι αν δεν υπήρχαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Κάποιες ομάδες θα παραμείνουν δηλαδή στο πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Γιατί αλλιώς θα ήταν το πρωτάθλημα χάλια μαύρα. Δεύτερον, το πρωί ρε παιδιά, 12 με 2, ναι. Αυτό που κατάλαβα εγώ ουδέτερος, γιατί το ραδιόφωνο σας να ξέρετε ότι έχει μια διαστρωμάτωση στη φύλλα την κοινότητα που δεν αποτελεί μονάχα τους παοξίδες τους Αριανούς. Φυσικά δεν υπάρχει εξπερμάτωση. Διασπερμάτωση, ναι. Διαστρωμάτωση, ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι το νόημα ήταν ότι για όλα τα κάκα του ΠΑΟΚ φταίει ο Ζαβέλας. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Έτσι τους είπανε ρε φίλε να πούνε, έτσι λένε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να το κάνουμε τώρα θέμα. Εγώ σας λέω δεν έχω καμία συμπάθεια. Πέρσι τους λέγανε MVP ο Ζαβέλας. MVP ο Ζαβέλας. Δεν έχω καμία συμπάθεια στον Ζαβέλα, αλλά αυτό είναι άδικο. Τελειώνω με αυτό. Και το τρίτο, τον Μπάχαλο που παρουσίασε χθες ο Ολυμπιακός. Πού οφείλεται, πού οφείλεται. Με ένα center back το οποίο μόνο για football league κάνει. Ποιος δεν κάνει για... Πες μου ένα center back που έχει τις προκοπής. Ένα. Ρε φίλε, επικίνδυνος είναι. Ο Ντακώστα δεν κάνει ρε παιδιά. Γιατί κάνει Μποτιά. Μόνο επιθετικά. Ο Μποτιά τουλάχιστον δεν έχει μια κεφαλιά καλή. Για να βάλει γκολ. Ρε φίλε, το στόπερ δεν το θες για δαστημένο τον πρόφυλλο. Τέλος πάντων, δεν βγήκα να μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Είπα ένα χάλι μαύρο, αλλά η λήψη δεύτερου που το πρωτάθλημα θα πάρουν. Αυτό σαν Ολυμπιακό. Άρα το χαρίζουνε. Αυτό όχι. Δεν το χαρίζουνε. Είναι άθλοι οι άλλοι. Είναι άθλοι οι άλλοι. Αυτό εννοώ, ρε φίλε. Το χαρίζουνε. Ναι, ναι. Αυτό εννοώ, το χαρίζουνε. Είναι τόσο χάλια. Μάλιστα. Να σε καλά. Εγώ θεωρώ ότι, και για να τελειώσω, θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα παιχτεί μεταξύ Λανίας, Απόλλωνος, Σπίνη και Άρη. Η Λαμία που κολλάει, ρε φίλε. Γιατί? Πρώτη είναι, άμα ξέρεις την βαθμολογία. Την ξέρω, αλλά που κολλάει. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Από Β' Εθνική. Την έχεις δει τη Λαμία. Εσύ τι λες, δεν το έχω δει. Μάλιστα. Οκ. Παρακαλώ. Ναι. Πάμε κόμμο. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, παππού Αλπίνο. Μάρκο, τι κάνουμε, πώς είδαμε τον αγώνα χθες. Χάρηκες Μάρκο. Εγώ κοίταξε να δεις. Είχα στον κολότσιπο δηλαδή άγχος. Θα πάρεις την Κασιόπη και τον Πλατανιά και μετά θα γίνει μια στραβή. Κοίταξε να δεις. Είχαμε στραβή επόμενη. Όχι μόνο εγώ, φυσιολογικά όλοι που βρισκόμασταν περισσότερο στο γήπεδο. Ναι. Περιμέναμε
πώς θα λήξει το αποτέλεσμα το άλλο. Όταν έγινε 1-0. Καλά, ρε, μετά το μάτς τι σου. Μετά την εκπομπή χθες τι σου είπα. Ναι. Ότι το διπλό στο Αζερμπαϊτζάν δεν χαλάει ποτέ. Στο είπανε ή όχι. Ναι, εντάξει, αλλά ρε, εσύ φίλε, αυτό το πράγμα που γινόταν χθες γίνεται 1-0. 1-1. Εσύ δεν θα έχεις άγχος. Όχι. Τι λες, ρε. Ο κανένα. Πώς δεν είναι, αφού είχες μέσα και άλλα 18 λεφτά. Ρε, το έκανε 1-2 μετά. Το έκανε 1-2. Πέφτει η κάρτα η κόκκινη. Ρε, Φιωρεντίνα είναι, δεν είναι, άκου να δεις. Ναι. Φιωρεντίνα είναι. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνανε αυτοί οι Σουμέριοι εχθές. Πώς τους λένε. Που πήγαν στη συνέντευξη τύπου και κάνανε μανούρα. Πήγανε στη συνέντευξη τύπου και κάνανε σαχλαμάρες. Ενώ θα έπρεπε να πάνε στο φιλικό. Ρε παιδιά, εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Και να τα παστέλια και να τα μελομακάρονα και να τα κρουασάν στο μιλητό. Εντάξει, εδώ όλα καλά και στο να παρακαλετό. Να σε στείλουμε και να τους κάνει μαθήματα. Στο παρακαλετό. Να σε πω κάτι, κοίταξε να δεις. Τώρα αυτές οι βλαχομαγκές, οι δημοσιογράφοι, αν το έδωνε τον πέναλτι σε αυτούς, θα γινόταν ένας αγώνας μάχη, με φόβος και τρόμος. Ξέρεις ότι ήταν καθαρό πέναλτι. Αυτά τα πεις αυτό που έφερε τον Βαρέλα στον ΠΑΟΚ και δεν τον έστειλε ο Σαββίδης, ο Ιβάν, στη Σιβηρία να σπάει πέτρες. Έγινε κλήρωση διατησίας. Κλήρωση διατησίας έγινε την Πέμπτη, ναι, γιατί. Ναι. Τι? Έγινε, ποιος παίζει εδώ. Ένας από τη Θράκη, ένας καινούριος. Ένας καινούριος είναι. Μη φοβάσαι ρε, όταν είσαι δέκατος, εντέκατος θα σε πάνε να πας μέχρι πέμπτος θα σε βοηθήσουν ρε. Άμα δεν πας... ξέρω εσύ, όχι να μας πάρει μέχρι πέμπτος. Άμα πας πιο πάνω, πας για πρώτες, μπαμ, θα φας κουτρικλοποδιά. Όταν έτσι γίνεται στον ΠΑΟΚ 30 χρόνια τώρα. Ο ΠΑΟΚ όταν πάει να χτυπήσει πρωτάθλημα τρώει τρικλοποδιά. Σωστό. Ναι. Δύο-τρεις φορές που πήγε να το χτυπήσει. Ο Πλατανιάς σώνεται. Σώνεται. Άμα σώνεται εντάξει. Αχ, ο Πλατανιάς Μάρκο είναι στη χειρότερη φάση του που ήταν ποτέ. Ναι. Ο Πλατανιάς ξεκίνησε εντυπωσιακά ναι. Και τώρα δεν βλέπετε αν δεν είχε αποβολή υπέρ του. Η οποία δεν υπήρχε ποτέ. Πόσους βαθμούς έχει ο Πλατανιάς? Άκουρε τους λόγους, έχεις και εσύ. Αν δεν είχε τη διαιτησία με το μέρος στο παιχνίδι των Πανιώνιων, δεν ισοφάριζε ποτέ. Κατάλαβες? Δύσκολο στον κόλ είναι. Ποτέ δεν ισοφάριζε. Άφησε τον Πανιώνιο με 10 με άδικη αποβολή και γι' αυτό ισοφάρισε. Είναι δύσκολο. Καλά είναι να στρώσουν εδώ τώρα. Πάει, να κοιτάξουν τον Πλατανιά. Πάει για φούντο ο Πλατανιάς. Λοιπόν, Μάρκο. Ξέρεις ότι τα κλάματα των παοξίδων δεν μου αρέσουν όταν πάνε να πάρουν την πρώτη θέση. Τους λέω να ήσασταν μάγκες να τα παίρνατε. Όχι ρε, πώς θα την πάρουμε την πρώτη θέση? Στάσου, δεν είχαν απόδοση. Περίμενε. Τώρα που θα πάρεις σφυρίγματα για να πας πέμπτος, θα σ' αρέσει? Μια ζωή αυτό το πράγμα εδώ, μια πενταετία παλεύουμε γι' αυτό. Δεν το θέλω εσύ ρε σαν παοξίδες αυτό. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Πάντως να έχεις υπόψη σου ότι ο κύριος Θεοδωρίδης ελέγχει τη διαιτησία στην Ευρώπη. Και το πέναλτι του Κρέσπο, του Βαρέλα, που το πνίξε στην Τούμπα, πείτε και να ευχαριστώ τον Θόδωρο Θεοδωρίδη. Γιατί έχει αλλάξει η ΕΠΟ κάτω τίποτα. Δεν ξέρω. Πάντως. Τα πρόσωπα. Πάντως σου δίνω μια πρόσωπα. Τα πρόσωπα έχουν αλλάξει. Πάντως άκου λίγο. Τα πρόσωπα άλλαξαν. Άκου λίγο. Δεν έχουν αλλάξει τίποτα, ρε εσύ. Άκου λίγο. Υπάρχει ένα μήνυμα από Κατερίνη μεριά που ναι. Έχω πάρει από ένα φίλο, ο οποίος είναι μέσα στα κόλπα της διαιτησίας και όλα αυτά και μου λέει ότι ο Σαββίδης κατεβάζει τον πρόεδρο της Σεβαστής στις εκλογές της ΕΠΣ για ναι. Να νικήσει τον Ελευθεριάδη και να το στερήσει να κατέβει στην ΕΠΟ υποψήφιος. Και εδώ μιλάμε ότι ο Σαββίδης είναι γαλαντόμος και ότι εχθές από το Διαγόρα Σεβαστής και από τα σωματεία εκείνα τα οποία θα είναι υπέρ του Διαγόρα τα έχει φιλοξενούμενα στην Τούμπα ο Σαββίδης. Ναι. Που σημαίνει ότι ο Σαββίδης ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, απλά αυτοί που παίρνουν τους παίκτες είναι άμπαλοι. Η επικίνδυνη. Μπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντε μπράβο. Παρασκήνιο θέλετε. Από το λαιμό έπιασε τον Ίβιτσο Τζαβέλας. Διαγόρα Σεβαστή σε δίνω. Πάμε παρακάτω. Άντε μπράβο. Χαίρετε κύριε. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Τι κάνετε κύριε μου? Καλά κύριε μου εσείς. Κόκκινε. Αυτός ο άμπαλος ο Ραπτόπουλος είναι κύριε. Εδώ. Γιατί εχθές δεν ήταν εκεί πέρα. Και του τάσουρα λίγο εκεί πέρα. Ρε, από το που λέει, για ξανά πες λίγο τι είπες εχθές για τον Γκαρσία και τον Κοντρέρας.
Τι είπα για τον Γκαρσία και τον Κοντρέρας. Ναι, ότι δεν υπάρχει δε Γκαρσίας, ότι δεν υπάρχει προπονητικά. Προπονητικά. Προπονητικά, ναι, δεν ξέρω πώς τους είπες και τι είπες. Προπονητικά υπάρχει Γκαρσία, κάτσε τώρα. Όχι, όχι, για παίχτες μίλησες, για παίχτες εχθές. Πήγα, σε έκραξα και βγήκες εκείνη την ώρα. Είχες βγει έξω και συγγνώμη, δεν μίλησα. Συγγνώμη. Και επειδή θέλω, μπράβο, επειδή ηγέτης, θέλω την άποψη τη δική σου. Ηγέτης Κοντρέρας, σέντερ μπακ υπάρχει. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ τέτοιο παίκτη. Ποτέ. Ποτέ. Συμφωνούμε. Βεβαίως, αλλά είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα στον αέρα. Εντάξει, αδερφέ, είχε μπροστά του και ένα πύργο. Εντάξει, όταν έχει ένα τέτοιο center back, που σε βγάζει από τις γραμμές τέσσερις φορές το goal, έτσι, παίρνει τον παίχτη παραθέρηση κτλ. Ήμουν ερωτευμένος, μη ποδοσφαιρικά με τον Κοντρέρα. Και όχι μόνο. Σήμερα ανταλλάζεις. Άρε, κόκκινε. Ο Γκαρσία. Όταν σε λέω για την Τούμπα. Ο Γκαρσία όμως χρησιμοποίησε το DNA του Παοξή προς όφελός του. Όταν το καταλάβεις αυτό που θα το καταλάβεις μια το μέρα. Το καρνιβαλικό εννοεί. Άσε, αρχίσαμε με τα καρνιβαλικά. Να σου πω λίγο κάτι. Αμυντικό χαφ σαν τον Γκαρσία. Έτσι. Με τον τζαμπουκά, αν θέλεις. Mm. Με την εκτέλεση στο φάουλ. Ναι. Με την μπάσα τη μεγάλη. Ναι. Όταν θα φύγει μπροστά για να πετάξεις δυο μπροστά. Δεν φτάνει αυτό την, μόνο. Την έχεις ακόμα. Την έχεις ποτέ στον Μπακ. Την είχες ποτέ στον Μπακ. Και αυτός έχει. Συγγνώμη κυρία, συγγνώμη κυρία. Και αυτός έχει ελλείψεις. Πλάγιο μαρκάρισμα δεν είχε. Περιοχή δεν πάτα για αντιπάλου. Σούτα το μέση απόσταση. Μα τον έβγαλε εχθές, μα τον έβγαλε άμπαλο. Όχι, όχι, όχι. Όχι, τον έβγαλα. Τον έβγαλα σε συγκρίση με τους άλλους χαφ πολύ καλό, αλλά εκμεταλλευτεί του DNA του ΠΑΟΚ. Αυτό είπα εγώ. Ο Μουσλίμοβιτς, ο Μουσλίμοβιτς, πάμε και στους τρεις. Ο Μουσλίμοβιτς, ο Μουσλίμοβιτς. Κάνει τον γκολ μέσα στη Φενέρμπαξε. Δεν με νοιάζει. Και ο Φρίζας. Ξεχρέωσε με όλα μισό, με αυτό. Μισό. Α, μπράβο, μισό. Πες τα ρε κόκκινε. Γιατί εγώ γουστάρω να βλέπω τη σημαία. Εμένα. Μέσα στην πόλη. Το κατάλαβες. Κοίταξε να δεις την πόλη. Έκανε το γκολ από την παλιά του τερματοφύλακα. Μπράβο. Αλλά εκτέλεση, όχι παλιά. Αλλά δεν ήταν ο center for ο Γκολτζής. Ήταν ο συμμετοχικός, θα βγει την μπάσα αυτό κτλ. Φυσικά, τι α, μπράβο. Δηλαδή. Με το Μουσλίμοβιτς λοιπόν έβγαινε τέταρτος. Και δεν πήρες και κύπελο. Ενώ με τον Κλάους φέτος θα βγεις πρώτος. Ναι, αλλά ο Μουσλίμοβιτς μου τραμπουνάς ότι είναι ο Μουσλίμοβιτς και ο Μουσλίμοβιτς. Με τον Κλάους σου λέω, ενώ με τον Κλάους. Όχι, ρε φίλε, με τον Κλάους. Αλλά σας λέγαμε με τον Μουσλίμοβιτς. Δεν είναι ο σέντερφορ για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Το κατάλαβες. Εγώ σε είπα θα πας Τούμπα. Εκείνη η ομάδα του Σάντος είχε τη δυνατότητα εκείνη τη χρονιά να πάρει και το πρωτάθλημα. Από ποιον? Από ποιον? Από ποιον? Από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βγήκε πέμπτος εκείνη τη χρονιά. Από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός του Σισε. Σισε Λέτο και τέτοια. Μια κλάση ανώτερος. Να σε καλά φίλε. Μια κλάση ανώτερος. Άσε να τον κράξω λίγο ρε κόκκινε. Όχι να μην κλάσει γιατί δεν άκουσα όλα για κλάση μου. Τον άμπαλο. Αδήλωτη, άμπαλο. Μια κλάση ανώτερος ο Παναθηναϊκός από εκείνο τον ΠΑΟΚ. Και παρακαλώ, δεν σας φταίει ο Σπάθας εκεί πέρα. Εδώ ο δικός σας ο διαιτητής έδωσε τον πέναλτι στον Ίνι που αλλάζατε τα λάστιχα του Πούλμαν. Άντε μπράβο, επόμενη γραμμή. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Αδερφέ. Ω, πέσαμε σε αργό. Μ' ακούς? Ναι, μας ακούεις, τον επόμενο, ναι. Σε λίθαργο έπεσε. Έλα. Κύριε Κώστα. Εδώ είναι, κύριε. Κύριε Κώστα. 2-0. Παρακάτω, λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις κάτι. Ο Ηρακλής πότε θα παίξει στην Ευρώπη? Ο Ηρακλής πότε θα παίξει στην Ευρώπη? Πότε θέλεις. Πότε να παίξει. Όχι, ρωτά ερώτηση κάνω. Πότε θέλεις. Εν ζωή δεν τον δεις. Θέλω. Ναι. Εν ζωή δεν τον δεις. Πότε θέλεις. Άκου εμένα. Είμαι 59 και κάτι να μου χωρίς τα καλοκαίρια. Δεν θα τον δω τι διάρκεια. Εύκολα ρε, εύκολα. Κοίταξε, μικρός είμαι. Κοίταξε, με τη μασέλα που φοράς είσαι κάποιας ηλικίας. Ναι. Κώστα. Ναι, ναι. Άκουσε με. Γιατί σφυρίζει, εγώ τη μασέλα την καταλαβαίνω από μακριά, ναι. Κατάλαβα. Ναι. Δεν μου λες. Γλυκό αγόρι. Πότε θα παίξει. Ή από πότε έχει να παίξει, αν θυμάσαι. Ο Ηρακλής τελευταία φορά που είχε να παίξει, είχαμε ακόμα δραχμές. Είχαμε όχι, ναι. Είχαμε πει, μου φαίνεται σε αυτό. Είχαμε πει στο γύρο από το 2 πόσο 3. Τότε ήταν στην αλλαγή του νομίσματος εκεί κάπου εκεί το χρονικό διάστημα. 2-1 ήταν, ναι. Με τον Μπρούσελ, το Μητυλινέο. Ναι, βέβαια, τους κατέστρεψε ο Μητυλινέος. Καλά να πάθουν που διώξαν τον Θεοδωρίδη να φέρουν τον Μητυλινέο. Και τον φίλο του τον Σπανουδάκη.
Το διέλυσε τον Ηρακλή. Λέγε. Θυμάμαι τότε που έφυγε ο Μητυλινέος. Ναι, κλαίγανε. Έτσι. Το ναι. Θυμάμαι, διάβασα δηλαδή και το άκουσα. Ναι. Ήτανε, μίλησε στο Μακεδονία Παλάς, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Και λέει, θα φύγω τα Χριστούγεννα. Ναι. Γιατί. Γιατί. Το λέει ένας δημοσιογράφος, λέει, γιατί θα φύγεις κύριε Μητυλινέο. Γιατί λέει, μέσα στην Ευκαρπία, στο πρώτο μάτς Ηρακλής Όφη, ήταν 385. Επιτρέπεται, λέει, αλφα εθνική με 385 και έφυγε τα Χριστούγεννα. Τώρα, φταίνει η Αριανή ή είπα, ξέρεις, ας πούμε, αν ο Ηρακλής βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Να είστε καλά, κύριε, να είστε καλά. Για χαρά. Πάρε ένα τελευταίο. Για το ημίωρο. Έχουμε χορηγό, δώσ' το χορηγό. Έχει ώρα, διάλειμμα έχει, δώσ' το χορηγό. Διάλειμμα, μην βαράτε ρε. Διάλειμμα έχει, τα γάρι. Πήγαινε ρουφιανέψει το βόδια πάνω. Το συνηθίζει σε κάθε διάλειμμα. Απλά δεν πρόλαβε να κατέβει, γιατί αυτό το τελευταίο διάλειμμα ήταν και το πιο σύντομο κατά κάποιον τρόπο. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα, Κόμο. Καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσείς με τη φωνή. Καλημέρα. Ναι. Ήθελα να πω δύο πραγματάκια για τον Ηρακλή. Και περιμένω και την απάντησή σας και ο Δημήτρης που ασχολείται πιο πολύ με τα θέματα του Ηρακλή. Για πείτε, ποιος Δημήτρης. Το πρώτο πράγμα που βλέπω ναι. Είναι ότι ο Ηρακλής δεν έχει ισχυρή διοίκηση. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν όλα αυτά τα διαιτητικά λάθη με συσταγωγικά. Και το δεν υπάρχει παιχνίδι που ο Ηρακλής να έπαιξε και να μην έχει γίνει λάθος. Για το με χέρι του Ολυμπιακού. Με την Πλατανιά δεν το έδωσε πέναλτι με την Πλατανιά. Τι λες τώρα. Με το Λεβαδιακό το κόλ που δεν μέτρησε το offside που σήκωσε, τα ξέχασε. Και πέναλτι δεν έδωσε στο Λεβαδιακό. Το ξέχασε. Ποιο πέναλτι. Ναι. Προηγείται το κόλ που βάζει ο Ηρακλής. Και πέναλτι δεν δίνει στο Λεβαδιακό. Άμα θέλει να σε κάψει και έλα τώρα. Αφού με έκαψε κι άλλο. Δεν βγάζει πολλές φάσεις επιθετικά, αλλά δεν πάβει όταν είναι ένα λάθος να πω ότι όταν υπάρχει μια παράβαση θα πρέπει να. Το πρόσωπο, το αγωνιστικό που έδειξε ο Ηρακλής με τον Μπας Γιάννα, αν το συνεχίσει, δεν θα πέσει. Ναι, ωραία, μπράβο. Τώρα, εάν είχαμε μια πιο ισχυρή διοίκηση, ούτε καν ο Μπας Γιάννα θα προέβησε αυτή την κίνηση νομικά. Να με συγχωρείς, δεν έχει διοίκηση ο Ηρακλής. Προχώρα. Έχει τον κύριο Καγιούλη. Δεν έχει διοίκηση. Αλλά δεν θα έμπαινε καν στη διαδικασία. Πέρα ότι δεν έχει δίκαιο, δεν θα έμπαινε καν στη διαδικασία να κάνει αυτό που έκανε. Τώρα. Μια χαρά είναι ο κύριος Καγιούλης. Αν σε σώσει. Τώρα, η υπόγραφη. Οι άλλοι. Οι Αντωνιάνιδες, Αντωνέλιδες. Κύριε Καγιούλη. Οι οπαδοί, οι φίλαθλοι, οι κατσαμπίδες. Αυτοί, πώς τους λένε, πώς το λέγανε τον άλλο, το Center Forward που έπαιζε, και στον Άρη που έπαιζε. Ο Φάνης ο Τουτζιάρης. Είπανε, αναλάβανε, όταν είδαν ότι έχουν πόρτα κλειστή, λένε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν είπανε αναλάβουνε, είπανε. Τι να κάνουν. Θέτουμε τους εαυτούς μας στη διάθεση της ομάδας προκειμένου να βοηθήσουμε. Λεφτά έχετε. Μπράβο. Μόνο λεφτά είναι η βοήθεια. Τι είναι. Άμα θες την άλλη τη βοήθεια. Η στελέχωση δεν είναι. Ποια στελέχωση. Έχω τον Καγιούλη και τον προπονητή. Εξαγωνιστικά και αγωνιστικά, μάνατζερ είναι ο ένας, στο παρασκήνιο είναι ο άλλος. Το μικρόφωνο μίλα. Το Ντουτζιάρη περιμένω εγώ να με σώσει τώρα. Άσε καημένε τώρα. Άμα δεν πονάει και λίγο άλλο. Έλα τώρα να πονάει τώρα ο άλλος, τώρα πονηρός ο Ντουτζιάρης. Αν δεν καταλάβει κανένα ποιος είναι ο Ηρακλής και η ιστορία του, γιατί όλοι αυτοί εδώ πέρα ο ανάθεμος δεν ξέρω αν γνωρίζουν από Ηρακλή. Ποια ιστορία. Και εάν όταν πονάζουν οι... Το σύνθημα Ηρακλής δεν μπορούν να νιώσουν αυτή την ανατριχίλα που νιώθει ο κάθε γνήσιος Ηρακλητής. Δεν υπάρχει, πρέπει να υπάρχουν και Ηρακλητές που έχουν ζήσει και είναι μέλος της ιστορίας του Ηρακλή. Ποια ανατριχίλα, ρε, λεφτά θέλει, ανατριχίλα. Να ξαναζήσει. Είναι το από όλες βλακίες που είπε, είναι το πιο σωστό από όλα. Λεφτά θέλει ο Ηρακλής. Πήγε ο Τουτζιάρης τώρα, πέντε λεφτά. Θα βάλουν λεφτά, θα βάζαν λεφτά. Λεφτά ρε θα βάζανε. Θα αναλάβουμε λέει. Ο Αντωνέλης θα έβαζε. Ποια σε θα έβαζε. Θα έβαζε. Να πω κάτι. Να μιλήσω λίγο κι εγώ. Η κόντρα αυτή, τους μόνους που αδικεί και δεν τους βοηθά είναι τον προπονητή και τους παίχτες, οι οποίοι βιώνουν ένα γήπεδο το οποίο έχει μέσα φωνές, κακό ιστορίες. Δεν υπάρχει αυτή η υγεία ατμόσφαιρα όπως έζησα στο παιχνίδι Ηρακλής ΑΕΚ το 2-1, που η ατμόσφαιρα ήταν φανταστική. Και δεν ξέρω, μου είναι μια γλυκιά ανάμνηση στο μυαλό μου αυτή η εικόνα μέσα στο γήπεδο
και θέλω να την ξαναζήσω κάποια στιγμή, ας πάρει και ένα και δύο και τρία χρόνια. Το θέμα είναι ότι αυτή η κόντρα απαξιώνει και την εμπορική αξία. Εμπορικά πέφτει ο Ηρακλής. Εάν βρεθεί κάποιος επενδυτής, δεν θα έρθει να παραλάβει καμένη γη από τον Ηρακλή. Θα πρέπει να πάνε οι φίλαθλοι να στηρίξουν τον προπονητή και τους παίκτες, να ανεβεί ο Ηρακλής και κάποια στιγμή να έρθει ένας σωστός επενδυτής και να πει: παιδιά, να λαμβάνω εγώ. Έχω υπάρχει και ένα πλάνο. Ο επενδυτής να πάρει τον Ηρακλή. Κανένα πλάνο. Να πει ότι έχω αυτά τα έσοδα, κάνω αυτές τις δαπάνες. Δεν μιλάει καθαρά στον κόσμο. Να πει τι κάνει στον Ηρακλή, ποιο είναι το πλάνο του, από πού θα πάρει έσοδα. Μάρκετινγκ δεν υπάρχει, διαφημιστές δεν υπάρχουν, φανέλες δεν υπάρχουν. Από πού θα πάρει λεφτά να συντηρήσει τον Ηρακλή. Α στήσει κανένα μας, πού θα πάρει λεφτά, από τι θα πάρει λεφτά, από την μπουτίκ. Να σε καλά για μα δεν ούτε η μπουτίκ έχει ανοίξει, μα δεν λειτουργεί τίποτα στον Ηρακλή. Από πού θα έχουν έσοδα. Δημιουργούν έξοδα στον Ηρακλή, μόνο αυτό κάνουν. Θα απαντήσει ένα φίλο εσύ για μένα. Ορίστε. Σήμερα Κόκκινος λέει ότι δεν χαλούσε το χθεσινό διπλό της Φιωρεντίνα. Ναι. Προφανώς κάποιος το μιμούνταν πριν δύο εβδομάδες όταν ακούγαμε ότι η Φιωρεντίνα δεν ενδιαφέρεται για τον Europa League και γι' αυτό την κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Είπα αυτό το πράγμα ποτέ. Είπες ότι δεν κεγότανε η Φιωρεντίνα. Ότι περνάει ούτως ή άλλως. Ότι θα περάσει. Ναι. Αυτό. Τι σχέση έχει με αυτό που γράφει. Παρακαλώ. Έτσι. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Στον αέρα σε φίλε. Έλα, τι κάνουμε. Καλά φίλε εσύ. Από το δημότικο ΠΑΟΞΙΣ. Έλα, τι κάνουμε παιδιά. Καλώς το. Λοιπόν, τελικά, εχθές, εγώ το 200 το έδωσα στον προπονητή της Λίμπερετς, είπα αυτό που ήθελα. Ναι. Ο Τζαβέλας δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Το είπε αυτός ο προπονητής, τελείωσε. Εσύ ή είσαι πολύ προχώ ή πολύ διαστραμμένος. Όπως θέλει ο καθένας το παίρνει. Λοιπόν, προτιμώ σε τέτοιεν. Ναι. Τι λέτε. Την είδα χθες. Το 3-2. Πολύ καλή για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα έχουμε ομορφιές. 4-4, 2-2, 3-3. Ναι ρε παιδιά, να δούμε λίγο ομορφιές, ΠΑΟΚ. Και εγώ τι θέλω. Και εγώ να δούμε θέλω. Λίγο ΠΑΟΚ. Και ανοιχτό μετά θα ποδόσφαιρο. Λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ θα την αποκλείσουν. Εμείς την αποκλείσαμε. Η ομάδα. Δεν φάγαμε τέτοια. Μία ομάδα σου ταιριάζει Γάντη. Ποια. Μία ομάδα. Ε. Αν δεν την πεις με τη μία, με στεναχωρείς. Ο Αποέλ, φίλε. Ο Αποέλ. Α, ο Αποέλ είναι όλα τα λεφτά. Θέλω ο Αποέλ να κερδίσει. Γιατί, Αποέλ, να γιατί, κερδίσει γιατί πρόσεχε τώρα να δεις. Γιατί να μαζί θα κερδίσει. Θα σου δημιουργήσει και θα δημιουργήσει πολύ ωραίες ιστορίες. Γιατί γίνονται πάντα οι συσχετισμοί που θα λέγαμε έπαιξε από Ελ δύο φορές με τον Ολυμπιακό και τον κέρδισε. Και εμείς τον κερδίσαμε. Α, και τον αποκλείσαμε. Είπα, θα κερδίσω και τον Γαύρο μαζί με τον Αποέλ. Κατάλαβες. Ναι, ακριβώς. Αλλά άμα θέλουμε να δούμε μπάλα και ανοιχτό ποδόσφαιρο και να δούμε τον ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ, μόνο σε τέτοια ρε φίλε. Ανοιχτό ποδόσφαιρο. Να δείξει όλες τις δυνατότητες, ο κάθε παίχτης δυνατότητά του και άντε σπίτι μετά. Να είσαι καλά. Ευκαιρία έγινε, και να πουλήσει το Ροντρίγκε σε ανοιχτή άμυνα. Με κράζει πιλή... τώρα. 62 απόδοση έχει. Τι πιο ρε παιδί. Όχι, τα χθες είναι αποδόσω. 62 απόδοση. Τι τα δύο βγήκαν. 2-20, 3-10. Ναι. Το άλλο κολλάει στο 0-0. Ναι. Και το άλλο από 2-0 γίνεται 2-3. Ναι, και που είχε χαμένο μπέναλτι κιόλα. Μάλιστα. Πάμε στο του δίνει τετράδο με 60 και σε βρίζει. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε στον κόμο. Λες και εμεί δεν θέλουμε να βγουν. Πάμε, ναι. Να πάρουμε δύο δώρα Χριστουγέννων. Έτσι. Έλα φίλε. Τι θα τα κάνει. Θα μου πεις μπελάσουν. Φτάνουν τόσα λεφτά. Μπελάς. Καλημέρα φίλε. Να λερώνουν τα παντελόνια μετά από 500 άρικα. Ναι. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Κωστή, μπορείς να με αντιμετωπίσεις. Σε μονομαχία. Τι μονομαχία. Στο τηλέφωνο έχει τον πιο προχωρημένο πάδο 7ης δεκαετίας, ο πάδος του ΠΑΟΚ. Μπορείς να με αντιμετωπίσεις. Πού να ξέρω. Αν αναλάβει ευθύνου εννοώ. Είσαι δύσκολο. Είσαι δύσκολο. Είσαι δύσκολο. Γιατί δεν λε τα ίσια ότι ο ΠΑΟΚ είναι να πούμε, ένα ωραίο πολυεργαλείο και όχι μαχαιραγώγηση του γιου του Προέδρου του Όμιλου Ιντρακόμ. Γιατί δεν αναλαμβάνει ευθύνου. Τι περιμένει να πιάσει δουλειά σε κανένα μέσο του μεγάλου μετόχου. Δεν νομίζω, όχι, όχι. Πόσε αποδείξει να πω, δεν τι ξέρει. Πόσε να πω ότι είναι όχι μαχαιραγώγηση. Δεν είδε τον κόλ τη Φιωρεντίνα. Δεν είδες το χθεσινό.
Δεν είδες την Μπεσίκτας που έφυγε να πούμε η Τουρκία από τη μέση. Δεν βλέπεις την Ελβετία που φεύγει από τη μέση. Δεν βλέπεις ότι από τη 13η θέση να πούμε ο στόχος του γιου του Κόκαλη, του Γενικού Κομμαντατούρη, είναι να πούμε να φτάσει την 8η για να μπαίνει στους ομίλους απευθείας και χρησιμοποιεί την ομάδα. Τη δικιά σου. Πόσα θες να δεις. Βλέπεις την εκπρόθεσμη με Μπάτοφ. Δεν είδες την υπόθεση της Μέταλης. Δεν είδες τις δηλώσεις του Σιζοδήμου για πεμπτοφαλακίτες. Πόσες να πω, 40. Δεν είδες την επίσκεψη του μεγαλομετόχου 25 και 26 Φεβρουαρίου στις εκλογές της FIFA στη Νέα Υόρκη. Όλη του τη ζωή στη Νέα Υόρκη να έμενε και στις δύο μέρες έπρεπε να φύγει. Mm. Δεν είδες τις δηλώσεις κατά του Ολυμπιακού τη συγκεκριμένη μέρα. 26 Φεβρουαρίου ότι θα γάτω τον Ολυμπιακό από τη Νέα Υόρκη. Πόσες, γιατί δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη σου ρε Κωστή και να πεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι κρατούμενος. 1 εκατομμύριο οπαδοί φωνάζει ο Νικόλας ότι δεν είναι πρόβατα. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, να πω άλλες 40. Εδώ ολόκληρος Κανελάκης με τα γλύτερη συνέντευξη όλων των εποχών έβγαλε δημόσια το Σχιζοδήμο. Μίλησε για 3 ονόματα πεμπτοφαλαγκίτες. Δεν μηνύθηκε ο Σχιζοδήμος. Δηλαδή σαν να σε λέω εγώ παιδόφιλο και εσύ μου λες, έλα μωρέ, δεν πειράζει, ψέματα είναι, δεν είμαι. Πόσες να πω δηλαδή. Βγες και ανέλαβε τις ευθύνες σου ρε Κωστή και πες. Σε είπα 5. Ότι το κουμάντο το έχει ο Κουμπάρος, ο Βασάρας, του βάπτισε τα παιδιά και το αφεντικό του είναι ο Θόδωρος Θεοδωρίδης. Τι να κάνουμε. Θες να σου πω και για τον εκτελεστικό διευθυντή του Παψανία. Άστα να πάει στο διάλογο. Τι άστα να πάει στο διάλογο, τι με κόβεις. Βγες και πες εσύ. Να γίνομαι εγώ κακός, να μην φάσεις τη μήνυση, να πάρεις δουλειά αύριο σε κανένα συγκρότημα. Αυτός ξέρει μόνο ότι μάλλον σε... ο Τζαβέλας με τον Ήβιζο, τι ήρθαν στα χέρια. Με τον Ήβιζο, εγώ θα βγω μετά από κανένα χρόνο. Κάνα ένα χρόνο σε παίρνω τηλέφωνο. Βγες και πέστε να ξυπνήσει ο κόσμος. Τώρα βγαίνω, πρόσεξε. Τώρα βγαίνω. Τώρα που υποτίθεται ότι εχθροί και αντιπαοξίδες και το ένα και το άλλο. Όχι όταν ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε καλά. Προσέχεις το timing. Το timing. Για χαρά. Βέβαια τώρα το χρόνο που βγαίνω. Ναι, αυτό το να timing, μάλιστα. Έκλεισες. Πάει επόμενος. Επανέρχεται το φίλο. Λέει, έλεγες ότι οι Ιταλοί δεν ενδιαφέρονται για το Europa League. Ναι. Δεν το είδες. Επόμενη γραμμή. Δεν το είδες, ρε φίλε, πώς οι Άγγλοι και οι Ιταλοί αποκλείστηκαν. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να το δεις, δηλαδή. Τι σχέση έχει με τη Φιωρεντίνα αυτό. Ναι. Ιταλική δεν είναι η Φιωρεντίνα, ρε, τι είναι. Η Ίντερ αποκλείστηκε, η Southampton αποκλείστηκε. Από τη Χάπολ Μπερσεβά με 0-0 περνούσε και έφερε ένα-1. Αυτό το απαντάς. Φυσικά, μα τα αυτονόητα του δείχνω. Πάμε. Η Ίντερ αποκλείστηκε. Πάμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Η Μάντσεστερ πέρασε δεύτερη. Έλα, φίλε. Κόκκινε. Ναι. Χαρακτηριστικά το είπε πριν από το παιχνίδι ΠΑΟΚ Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ. Το είπες ότι οι ιταλικές και οι αγγλικές ομάδες δεν ενδιαφέρονται για το Europa League. Ναι, δεν ισχύει αυτό. Περιλαμβάνει και την Φιωρεντίνα. Ρε φίλε, δεν ισχύει δηλαδή, αυτό. Ήθελες να δημιουργήσεις, άκου τώρα που κόκκινε, ήθελες να δημιουργήσεις ένα άλοθη ώστε αν ο ΠΑΟΚ νικήσει τη Φιωρεντίνα να έχουμε να λένε ότι η Φιωρεντίνα ήταν αδιάφορη. Να σε ρωτήσω κάτι. Λες να έχει τόσο μυαλό, ρε φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν τον έχω για τόσο. Και για ποιο λόγο βγαίνω χτες και σου δίνω σημείο και τίτλο ότι δεν χαλάει, ότι θα κάνει το χρέος η Φιωρεντίνα. Απάντησε. Άλλο αυτό τώρα, εγώ. Ο, γιατί άλλο ρε φίλε. Δεν πάει άλλο το ένα. Σε ρωτώ γιατί βγαίνω με τίτλο και σου λέω θα κάνει το χρέος η Φιωρεντίνα. Τότε ρε Κόκκινε, γιατί το είπες αυτό όμως ότι η... Ότι ο κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις. Λέω γενικά οι αγγλικές και οι ιταλικές ομάδες το σνομπάρουνε το Europa League. Η ομάδα, θα σου πω για να συνοηθούμε. Η ομάδα που θα πάρει το Europa League, ξέρω, θα βάλει στο ταμείο της. Η νικήτρια. Η νικήτρια, ναι. Πόσα. Εντάξει, θα μπορούσες να... Ρε φίλε, απάντησε μου. Σου μιλάω περιστατωμένα. Ωραία, έτσι το δέχομαι. Αλλά θα μπορούσες... Ρε φίλε, άκου να δεις. Αν ήθελα να σημειώσω, έχω 100 και ένα τρόπους. Κοίταξε. Ούτε το βλάκα παριστάνω, ούτε είμαι. Σου λέω λοιπόν, άλλο το καβαλέ που κάνουμε όταν σου λέω εντάξει σε και με και πώς έγινε και ύποπτο το αίσθημά σου κτλ. Και άλλο το ότι δες 6,5 εκατομμύρια θα πάρει νικήτρια του Europa League. Στα φρύδια τους. 200 παίρνει αυτή που ανεβαίνει από την Championship. Καταλαβαίνεις. Και θα ασχοληθούν οι Άγγλοι με το Europa League. Λογικό. Ωραία. Δεν είναι. Ο Μουρίνιο ξέρει γιατί ασχολείται. Γιατί ξεφτιλίζεται στην Αγγλία και μείνει πίσω. Αλλιώς δεν ασχολούντανε. Έχει βάση αυτό που λέει. Δεν θα ασχολούντανε διαφορετικά.
θα μπορούσε κόκκινο όταν λε τον κανόνα. Ρε φίλε, stop! Ωραία, άλλη φορά. Οκ, okay, ευλόγησον, άλλη φορά να λέω και τις εξαιρέσεις. Καλά το είπε, φίλε, όχι, εδώ το είσαι άδικος. Το πιάσε ωραία το θέμα. Εδώ το πιάσε ωραία. Τώρα, δε, δηλαδή, θα περάσει, έχω να σου την πω να για περάσει, ό,τι θέλει. Έτυχε να περάσει η Φιωρεντίνα. Έτυχε να. Δηλαδή, ο άλλο, να σου την πω για ό,τι γουστάρεις. Να μου χρεώσεις ότι το έκανα για να σε μειώσω, δεν θα μπορούσα να σου πω να το χρησιμοποιήσω διαφορετικά. Είσαι στη γραμμή. Έπεσε. Πάνε στο τελευταίο. Δεν μπορούσα να σου πω. Τέλος. Καρτζηλικάκι πήρε ο προπονητής της Λίμπερετ και τα άλλα και αυτά. Γιατί τον κεράσαν τρίγωνα πανοράματος και πού τον είδε τον Ζαβέλα ξαφνικά και τον σχολίασε. Το ξέρει. Αν θέλω να σε κολαντρήσω, έχω 101 πράγματα. Πάνε στον τελευταίο. Κολλάτε σε κάποια πράγματα τα οποία είναι αστεία. Φτάνει, ρε. Πάνε στον τελευταίο. Ρε. Όποτε θέλω, θα τελειώσω. Καλά, εντάξει. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Πρώτη φορά παίρνω. Mm. Καλά να πάθεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι προηγουμένως είπες για το Europa League, τι κέρδος έχει η ομάδα που θα το πάρει. 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν α, υπάρχει και το μεγαλύτερο. Όχι, όχι, σωστά μιλάς, θα βγει και στο Champions League. Σωστά. Α, μπράβο. Σωστά. 20, καλά κάνεις και με. Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ. Συν 20. Σοφά μιλάς, σωστά. Σωστά. Παρακαλώ. Τώρα πάμε στο τελευταίο. Εσύ φίλε. Εσύ φίλε. Στο αμάξι. Μπάτε το βλέπω. Έλα, μα... Ναι, μα ακούτε, ναι. Έλα, συγγνώμη, έβαζε τα ακουστικά. Ναι. Λοιπόν, φίλε, πρώτη φορά μιλάμε και σας ακούω συνέχεια κάθε μέρα. Καλό είναι αυτό. Λες τη μισή αλήθεια όμως, Γρηγόρη. Πες μου το λάθος μου που είναι. Λες ότι παίρνουν 200 εκατομμύρια αυτοί που ανεβαίνει από την Championship. Δεν σημαίνει όμως ότι η Southampton που είναι μόνιμα στην Premier δεν τα παίρνει. Η Southampton τα παίρνει ή ότι δεν τα ήθελε. Και λες για τα 6,5 που παίρνει ο νικητής του Europa League, αλλά δεν λες ότι σε κάθε στάδιο, σε κάθε πρόκριση παίρνει και άλλα. Πόσα. Και με κάθε νίκη παίρνει και άλλα. Πόσα. Δηλαδή, στη νίκη πόσα, ξέρεις. Στη νίκη ξέρεις πόσα παίρνει, 270, 300, 300. 270 χιλιάρικα και στην ισοπαλία 120. Εντάξει, από εκεί, εντάξει. Ξέρεις τι είναι αυτά για τους Άγγλους. Ναι, φίλε, σου λέω ότι δεν λες τα πάντα. Σε κάθε πρόκριση παίρνει και του πλέον μπόνους. Δηλαδή αυτό μειώνει αυτά που σου είπα, σε προσβάλλει. Όχι. Τι, για να καταλάβω. Δεν με προσβάλλει, δε φίλε. Δεν είναι όμως το νούμερο 6,5 με 200. Διότι η μία τα έχει ούτως ή άλλως τα 200 και εσύ αναφέρεις αυτή που πάει από πάνω, από κάτω προς τα πάνω. Η Ίντερε, φίλε, με τους Μαλισσινανούς τώρα από πίσω, έχει ανάγκη από λεφτά. Φίλε, η Ίντερ δεν ξέρω αν έχει και δεν ξέρω αν έχει Southampton. Θέλω να σου πω ότι τα νούμερα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα αναφέρεις. Πού είναι η ένστασή σου? Ότι η Southampton τα 200 τα έχει. Για να συνεννοηθούμε, όχι φίλε, άκουνα. Για μια τριτοκοσμική χώρα σαν την Ελλάδα, τα λεφτά αυτά είναι όνειρο. Για κάποιες άλλες χώρες, σαν την Αγγλία και την Ιταλία, ποδοσφαιρικά, είναι τα τσιγάρα τους, κατάλαβες. Σε καλύπτω. Ακριβώς, όχι ακριβώς, περίπου. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εκπομπή. Και εσύ. Λοιπόν, τώρα θα έχετε την ώρα του παιδιού, καθώς έχουμε την μετάδοση αποτελεσμάτων ημιχρόνων από τον Κωστή Ραπτόπουλο από τα μαγικά πρωταθλήματα της δευτέρας κατηγορίας του Ισραήλ. Φεύγω. Από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όχι. Θα τα διαβάσει. Έλα, μωρικό, τα διάβαζε. Θα διαβάσει, αν δεν φας ξύλο. Απέτηση των οπαδών σου είναι. Διάβασε δύο ονόματα. Τη ρόμπαδε στην ξεκούμποτη. Λοιπόν, Σάρτζα Αλαχλή στο 654-00. 655 Αλτζαζίρα Χάτα 00. 651. Εστεγκάλ Τρακτόρ Σάζι Ταμπρίζ 1-0. 656. Ταλαέα Ελ Γκάσκ Αλ Σαρκιά 1-1. 657. Χάπουελ Άκο. Χάπουελ Μπνέι Λόντ 3-0. 658. Χάπουελ Καταμών. Μακάμπι Νετάνια 1-2. 6-59 Χάπουελ Ναζδράτ Ελίτ. Χάπουελ Ιερουσαλήμ 1-0. 6-60 Χάπουελ Ραμάτ Γκάν. Ιρώνη Νεσχέρ 1-0. 6-61 Ιρώνη Ρίσχον Ελεζιών. Ιρώνη Ραμάτ Χασαρών 0-0. Και τελικό η ομάδα της Σασουόλο με την Γκένγκ 0-2.
Ο Λούμπος Μίχελς και ο προπονητής Σλόβα Λίμπερες είναι πατριώτες και πολύ φίλοι. Γι' αυτό είπε το ποίημα για τον Τζαβέλα. Λες. Ραπ, γιατί δεν κάνει σχολιασμό και ανάλυση όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη? Δεν πουλάει στους πελάτες τους παοξίδες, λέει 775. Ένας λόγος, λέει, που ο Ροντρίγκες πατάει πιο πολύ περιοχή είναι ότι παίζει με ανάποδο πόδι στην πλευρά και μπορεί να μπαίνει και να κλείνει πιο εύκολα. Τον βολεύει. Αύριο στην Μαθία έχει ένωση εκλογές. Η παράταξη Καρμελίδη μετά από 25 χρόνια δεν κατεβάζει ψηφοδέλτιο. Δεν το γνωρίζω. Διαβάζω και άλλα μηνύματα. Όχι, διαβάζω νικητές. Αβραμίδης Θωμάς. Σταυρόπουλος Ιάκωβος Αργύριος. Βασίλης Γκόγκος. Ξαφόπουλος Αντώνης. Οι τέσσερις οι οποίοι κερδίζουν εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πλατανιάς. Αβραμίδης Θωμάς. Σταυρόπουλος Ιάκωβος Αργύριος. Δύο ονόματα έχει. Βασίλης Γκόγκος. Ξαφόπουλος Αντώνης. Οι τέσσερις οι οποίοι κερδίζετε τα εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πλατανιά. Μαζί μας ήταν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, στους οποίους βρίσκεις ό,τι χρειαστείς. Κάθε είδους ανταλλακτικό, από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο. Πας, το βρίσκεις, το επιλέγεις και το φοράς στο δικό σου αυτοκίνητο. Αν δεν μπορείς, στο βρίσκουν αυτοί και στο φοράνε. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Παίρνεις και γραπτή εγγύηση και όλα αυτά γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Πριν κλείσουμε, πριν ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων με τη Μαρίνα Μπίκου, υπενθυμίζω ότι ανήμερα Χριστουγέννων 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή Αδρομίου σε μια πολύ ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5 ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα στα 390 να δηλώσετε τα στοιχεία σας, γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί. Δωρεάν η μεταφορά για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτούς οι οποίοι θα δηλώσουν συμμετοχή και δεν χρειάζονται ντροπές αυτά. Η κάρτα ανεργίας ενισχύει. Λοιπόν, Κανελάκης, Κύρτσος και Δήμου ετοιμάζονται να σε ενημερώσουν με το τρίτο ημίχρονο τόσο του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λίμπερες και την πρόκριση, όσο και για τις υπόλοιπες ομάδες, για τον Ηρακλή, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι στο Αγρίνιο, για τον Άρη, ο οποίος δίνει το δικό του αγώνα και θέλει να ανεβεί και άλλο βαθμολογικά, για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν έχετε επιλέξει για το στοίχημα. Να είστε καλά, 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 στοίχημα. Να είστε καλά.